ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό σχοροχοπίδερο γαμπεζούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρη ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα. Πάμε να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Πάμε να μείνουμε σπίτι. Πάμε να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια του κορονοϊού. Πάμε κόντρα σε όλους αυτούς που μας στέλνουν ψυχοπλακωμένους. Με σοβαρότητα, με αυτοσυγκράτηση, με ψυχραιμία. Όχι πανικό. Τι κάνετε, πουλάκια μου? Σε τι φάση σας βρίσκω? Νομίζω από τα κορυφαία, τέταρτη μέρα μέσα σήμερα, θα έχουμε το βράδυ ψηφοφορία αποχώρησης. Και ελπίζω, λέει, να είμαι ο προτινόμενος. Ωραία! Ήδη αναβοζίνουν τα λαμπιόνια. Ένα-δύο. Μετά τις 8:30 θα ανοίξουμε γραμμούλες. Όπως ξέρετε, ελάτε στην παρέα μας. Πάμε και σήμερα να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Πάμε να πάρουμε το μυαλό από την καταχνιά, από τη στεναχώρια, από το ψυχοπλάκωμα. Πάμε να κάνουμε και σήμερα τα δικά μας. Να κάνουμε μια γνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα. Εδώ είμαστε εμείς, στο στούντιο, μαζί με τις εκπομπές μας. Σας κρατάμε παρέα. Προσαρμοσμένοι όλοι σε αυτό που γίνεται. Από χθες και επίσημα πήρε και η εντολή, πήρε και μορφή ότι μέχρι 10, λέει, στη συνάθρηση. Μέχρι 10. Από εκεί και πέρα, λέει, χιλιάρικο. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν μερικοί. Μόνο άμα το βάλεις με πρόστιμο. Και τα περιπολικά βγήκαν χθες στην παραλία και τους μαζεύανε. Τι κάνετε με ντουντούκες? Γυρίστε στα σπίτια σας. Γιατί, λέει, εγώ θέλω να περπατήσω. Όλοι θέλουμε να περπατήσουμε, φίλε. Όλοι θέλουμε να βγούμε στην παραλία, να πάρουμε τα παιδιά μας και να βγούμε βόλτα. Όλοι. Καταλάβετε το. Είναι μερικές κρίσιμες εβδομάδες. Θα τις περάσουμε. Να ξέρετε. Εδώ είμαστε, λοιπόν, τσάτς στο μικρόφωνο. Με όλους σας εκεί πέρα έξω. Εντός Ελλάδας, εκτός Ελλάδας. Εντός, εκτός και επί τα αυτά. Και σήμερα σας έχω ετοιμάσει ωραίο κουιζάκι, ωραίο θεματάκι. Πιστεύω εγώ. Εντάξει, οκ. Θα κάνουμε αυτές τις μέρες, όπως είπαμε, θεματάκια. Για να φύγει το μυαλό από εκεί. Να θυμίσουμε ότι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το ηλεκτρονικό κατάστημα, βρίσκεται στη διάθεσή σας. Ότι μπαίνοντας στο ηλεκτρονέτ.gr βλέπετε τα προϊόντα. Υπάρχουν άτομα στο μαγαζί στο 7649900 που θα σας εξυπηρετήσουν. Με delivery έρχεται, σκάει και η τηλεόραση, λέμε. Σας κάει και το ψυγείο, σας κάει και το πλυντήριο, σας κάει και το κινητό, σας κάει και ο αποχυμωτής, το στιέρα, το μίξερ, σας κάει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το DVD player. 7649900. Γεια σας. Πότε μπορείτε να μου φέρετε στο σπίτι αυτά που πρέπει να μου φέρετε? Αυτό που έχω θέμα. Μπαίνετε και στο Παμπουκίδης με MPOU, Παμπουκίδης παπάκι ηλεκτρονέτ.gr, το mail, και εκεί θα βρείτε άμεση ανταπόκριση για να καλυφθεί η ανάγκη σας και το πρόβλημά σας. Να πω εδώ ότι τα καταστήματα οπτικών είναι κλειστά. Το συζητούσαμε χθες με τον φίλο μου τον Μανολόπουλο. Όλα τα καταστήματα οπτικών είναι κλειστά. Υπάρχει όμως τηλέφωνο ανάγκης στην πόρτα, γιατί σε κάποιον έσπασαν τα τζάμια, σε κάποιον χάθηκαν οι φακοί, σε κάποιον σπάσαν οι βίδες. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς γυαλί. Δεν λέμε να πάει τώρα γιατί του κάπνισε, ας πούμε, τώρα ξαφνικά, σήμερα 18 του μηνός, 19 Μαρτίου, να πάει να πάρει γυαλί ηλίου, ας πούμε. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Για έκτακτη ανάγκη. Εκεί που είναι το θέμα σοβαρό. Τηλεφωνάκι στην πόρτα. Τηλιβεριά στο Αιγαίον. Διοικητήριο 214.000. Ωραιόκαστρο 69-56-66. Εκλεκτά, πεντανόστιμα και take away. Πηγαίνετε,
Παίρνετε αυτά που θέλετε, τα υπέροχα εδέσματα και νηστίσιμα εννοείται. Ωμέγα 3 βάλτε στην διατροφή σας. Βάλτε το θαλασσινό. Είναι θωράκιση, είναι ασπίδα, είναι μεγάλο όπλο. Με όλα αυτά που περνάμε. Μεγάλο όπλο, ωμέγα 3 το λένε οι γιατροί, δεν το λέμε εμείς που είμαστε άσχετοι με τα θέματα. Βάλτε στη διατροφή σας ωμέγα 3 που βρίσκεται μέσα στο ψάρι. Και τη Λιβεριά όπως είπαμε και στο διοικητήριο για το κέντρο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Φυσικά Νικολαίδη, ζαχαροπλαστεία και ψωμάρες και τουρτάρες και το καφεδάκι take away. Παίρνω φεύγω take away, έτσι το λένε και στο χωριό μας. Είχαμε και στο χωριό μας take away. Αλλά έτσι το λέμε τώρα, τι να κάνουμε δηλαδή. Παίρνεις φεύγεις ή αλλιώς στο χέρι ή αλλιώς στο πόδι. Τσακ μπαμ. Πατ κιούτ. Πήρες έφυγες, γεια σας. Και βέβαια Τσαντεχίδης Cars, αυτοκίνητα σαν καινούρια. Νούμερο 1. Άφταστος. Στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ο επόμενος απέχει μίλια. Γι' αυτό θα πάτε απέναντι από τα τζάμπο στο Ρεόκαστρο. Περιμένω από τα τζάμπο να βάλουν χορηγία στην εκπομπή όταν θα σταματήσει ο Τσαντεκίδης και να λέω ελάτε στα τζάμπο που είναι απέναντι από τον Τσαντεκίδη. Αδικία είναι αυτό. Όπως γίνεται και τόσα χρόνια με τη Λαδόκολα και το Μασούτη. Στον Τσαντεκίδη λοιπόν το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι για σας η λύση. Γιατί καινούργιο ποιος θα πάρει τώρα, πολύ δύσκολα. Το παίρνετε, το πηγαίνετε και σε όποιο μάστορα θέλετε και όπου εσείς γουστάρετε και όπου αγαπάτε. Ελάτε στην παρέα μας, ανοίξαμε τον μπλιμπλίκι, την καλημέρα μας, όπου και να βρίσκεστε. Και στη Νέα Υόρκη, στο φίλο μας τον Ανδρέα, που είναι ξημερώματα, το ίδιο και στην Αυστραλία, στο φίλο μας τον Κολοβό, τον Γκρις, τον Μπεΐδη, στα παιδιά στην Ευρώπη, στο Χόλμες, Λούτενσάιτ, Φραγκφούρτη, Νιρεμβέργη, Ανόβερο, στο Κάρντιβ, στο Τορόντο, στη Μόσχα, στο φίλο μου στο Μόντρεα, στο Μιχάλη. Όπου και να βρίσκεσαι στο εξωτερικό, όπου και να είστε, στο Βαγγέλη, στο Μόναχο, θα αρχίσω τώρα, μα θα ξεχάσω σίγουρα στα παιδιά που είναι έξω. Και ο του θαύματος, όλοι οι φίλοι ως μια γειτονιά. Όλη η γη, μια γειτονιά. Μια γειτονιά που ταλαιπωρείται, μια γειτονιά που ταλανίζεται, μια γειτονιά που δοκιμάζεται. Και το έλα μωρέ στην Κίνα είναι, ξαφνικά έχει χτυπήσει την πόρτα σου και έχει μπει μέσα στο σπίτι σου. Πόσο κουκίδα είμαστε στο σύμπαν. Πόσο κουκίδα, πόσο γειτονιά. Θα το περάσουμε όλο αυτό. Και τώρα εκτιμούμε πράγματα. Εκτιμούμε την ανθρώπινη επαφή. Εκτιμούμε την αγκαλιά. Εκτιμούμε την παρέα σου. Όταν σου λέει τώρα μέχρι 10, τέλος. Εκτιμούμε ένα τραπέζι οικογενειακό. Εκτιμούμε εκείνη τη φορά που μπορούσαμε να πάμε στους πατεράδες μας, στις μανάδες μας, στις γιαγιάδες, στους παππούδες και δεν πήγαμε. Και κάναμε μια ξεπέτα από το τηλέφωνο. Α, ναι, ναι, εντάξει, έγινε, κάποια στιγμή θα περάσω. Εκτιμούμε την αξία της πραγματικής και δυνατής χειραψίας. Εκτιμούμε ένα φιλί, μια αγκαλιά, ένα χάδι. Οχ, μας την πέσανε. Ξεχάσαμε να χαμηλώσουμε το τηλέφωνο. Καλημέρα, αδερφέ μου, εδώ είμαστε, λέει ο Βαγγέλης από το Μόναχο. Τα φιλιά μου στα παιδιά στο εξωτερικό. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε για σας. Όσο αντέχουμε. Θέμα. Σήμερα. Χθες είχαμε την πρώτη φορά που πήγατε στο γήπεδο. Την πρώτη φορά που πήγατε στην Τούμπα ή οπουδήποτε αλλού. Σήμερα θέλω να θυμηθείτε το κορυφαίο γκολ που έχετε ζήσει με τον ΠΑΟΚ ή κάποιος άλλος μπορεί να μου πει, εγώ το έσα με τον Χατζηπαναγή να πούμε, ή ξέρω εγώ με τον Ζίνδρο να πούμε, ή ξέρω εγώ με τον Βαμβακούλα ή με τον Αρδίζογλου ή με τον Άλμπερτσεν, δεν ξέρω ότι ο καθένας, ότι εμείς εδώ έχω επιλέξει και έχω και τα ηχητικά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 συγκεκριμένα έχω επιλέξει. Αυτά που έχω εγώ στο μυαλό μου, σαν τις κορυφαίες στιγμές με γκολ. Κάποια επειδή ήταν γκολάρες, κάποια επειδή σημάδεψαν μια εποχή, κάποια επειδή μένουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας και για άλλους λόγους, όπως το πρώτο που θα βάλω από αυτά, κάποια επειδή
ήταν συνυφασμένα με μια κλοπή ενός πρωταθλήματος, κάποια επειδή ήταν μια τεράστια ευρωπαϊκή στιγμή, κάποια επειδή σηματοδότησαν ένα double, θα τα ακούσουμε. Αυτό θέλω σήμερα να συζητήσουμε, αν θέλετε κι εσείς. Δηλαδή, αν εσείς θέλετε να βγείτε και να μου πείτε να απαριθμίσω τα μέτρα που πήραν χθες ή να σας λέω οτιδήποτε άλλο, θα το κάνουμε. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε. Πιστά μαζί σας. Αυτό που περνάμε θα το θυμόμαστε και θα το λέμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Σαν εκπομπή λέω, περάσαμε μαζί και άλλες στεναχώριες και σεισμούς και τρόικες και μνημόνια και δουνουτού και θανάτους και σεισμούς και double και χαρές και πρωταθλήματα και απογοητεύσεις, όπως μια οικογένεια, όπως μια πραγματική παρέα, ασχέτως που δεν καθόμαστε με φυσική παρουσία σε ένα τραπέζι όλοι. Ασχέτως που δεν έχουμε οπτική επαφή. Έχουμε όμως ο ένας τον άλλον, γιατί μην νομίζετε, μου είπε κάποιος, άρε Κωστή, μας κρατάς λέει αυτές τις μέρες. Θέλω να σας πω ότι εδώ δεν κρατάω μόνο εγώ εσάς, κρατάτε και εσείς εμένα. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Αυτή η επαφή δεν είναι μονόδρομος, είναι διπλής κατεύθυνσης, είναι αμφίδρομη όλη αυτή η ιστορία. Πας και έρχεσαι, δίνεις αλλά και παίρνεις. Αυτά. Θυμηθείτε λοιπόν γκολ σημαντικά για σας. Ποιο για σας θα δεχτώ, εννοείται θα δεχτώ σαν απάντηση το αυτό, 1-0, με πάθος, με τρέλα, με αυταπάνηση. Θυμηθείτε λοιπόν ποιο κατά τη δική σας άποψη, ποιο κατά εσάς είναι το πιο σημαντικό, το πιο ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη σας, στο βιβλίο της ψυχής, στα κατάστοιχα της καρδιάς και του μυαλού, ποιο γκολ είναι αυτό που αν φεύγατε και πηγαίνατε σε μια άλλη διάσταση, σε έναν άλλο πλανήτη και σας λέγανε διαγράφουμε όλες τις ποδοσφαιρικές σας μνήμες, έχετε δικαίωμα να πάρετε μόνο ένα γκολ μαζί σας, σαν ανάμνηση, σαν μνήμη. Και εκεί πάνω θα χτίσεις από εκεί και πέρα μετά, να είσαι πάω και στον Πλούτονα και στο Δία, να πούμε και στον Ποσειδώνα και οπουδήποτε άλλο έχει, τι πλανήτες έχει, εκτός από έναν. Καταλαβαίνετε, εκεί θα πάνε συγκεκριμένοι. Αλλά θέλω να πω ότι, και δεν εννοώ την Αφροδίτη, επειδή πιθανόν να φοβηθείτε τα Αφροδίσια. Κλεισμένος ο κόσμος μέσα βρίσκει διάφορους τρόπους, να επιτραπέζια, να μπυρίμπες, να τάβλη. Ευτυχώς, το ξαναλέω, ίντερνετ, τεράστια πηγή, δεξαμενή για να δείτε μάτς, από εκεί ψαρέψαμε κι εμείς σήμερα τα γκολ, τα ηχητικά που θα βάλουμε. Και βέβαια υπάρχει και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ένα challenge που λένε μία πρόκληση, το θυμάστε τότε με τα παγάκια που ρίχνε παγάκια στο κεφάλι τους. Το Ice Bucket Challenge για φιλανθρωπικό σκοπό αρχικά και μετά το πήρε ό,τι του φανεί, του Λολοστεφανή, η κάθε μοντέλα να πούμε για να φανεί. Το με μια πιρόγα, όλο τυχαίως, χωρίς, έτσι, χωρίς μαστάρτορβα. Ρίχναμε τον πάγο, να. Μιλάμε για βατήρα τώρα, έτσι, για να κάνεις, πώς είχε βατήρα ο Σκρούτζ Μακδάκ που έπεφτε μέσα στα νομίσματα, στο θησαυροφυλάκιο, για τέτοιες καταστάσεις. Καταστάσεις, Ελένη ερήμου, πάμε παρακάτω, οι παλαιότεροι ίσως καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Τώρα η νέα πρόκληση, το νέο challenge είναι toilet paper challenge. Τι κάνει ο κόσμος μέσα, αφού πλακώθηκε και πήρε να πούμε 7 τόνους χαρτί υγείας, έχει αριό, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά τέλος πάντων αφού πλακώθηκε και πήρε χαρτί υγείας, το μήνυμα του μήνα είναι του Καραγιάννη που λέει πήραν τόσα πολλά χαρτιά υγείας γιατί ένας στενίζεται και 10 χέζονται από το φόβο τους. Τώρα λοιπόν η νέα πρόκληση είναι να κάνουν τσιλικάκια, τα λέμε εμείς, αλλού τα λένε ποδαράκια, αλλού τα λένε γκελάκια στην Αθήνα. Εμείς τσιλικάκια δεν τα ξέρουμε ρε παιδιά. Αυτό που τακ 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 κάνουμε με το ποδαράκι, με το κουτουπιέ, χωρίς να βρει μπάλα στο έδαφος. Τσιλικάκια. Κατεβαίνω κάτω στο χωριό, πιτσιρικάς,
παίζουμε την μπάλα, λέω φέρε να κάνω, λέω τσιλικάκια. Λέει τι να κάνεις, λέω τσιλικάκια. Λέει τι είναι αυτό, να λέω αυτό, αυτό. Αυτά λέει είναι γκελάκια. Εσείς γκελάκια τα λέτε. Λέει γκελάκια, τι τσιλικάκια, τι είναι αυτό, τι τσιλικάκια. Τσιλικάκια λέω είναι αφού πάθει, λέω φούιτ το ποδήλατό μου. Λέει τι να πάθει. Φούιτ, φούιτ, το φούιτ, τι. Λέει τι είναι το φούιτ. Όταν σκάει το λάστιχο πώς το λες. Λέει σκάει το λάστιχο. Μία λέξη δεν έχεις γι' αυτό. Δεν έχω. Γιατί εγώ βλέπεις ότι προβληματίστηκα και προσπάθησα να βρω μια λέξη. Και γιατί λέει το λέτε φούιτ. Γιατί να μην το πούμε δηλαδή. Υπήρχε αλλού η λέξη φούιτ. Είναι ήχο ημιμητική. Όταν σκάει το λάστιχο δεν κάνει φούιτ. Από εκεί τη βγάλατε, από εκεί τη βγάλαμε. Πρέπει να σας ρωτήσουμε κιόλας. Και δεν βλέπετε, δεν μπαίνω καν στο μονοπάτι σουβλάκι, καλαμάκι, ξυλάκι. Τι τον έκανε τον Αθανάσιο Διάκο, τον καλαμάκωσαν. Ούτε καν. Που είμαστε καλοκαίρι στην Ερμιόνη με την Τζόρτζια. Και είμαστε στο ψητοπολείο. Και έχει πάρει το αναψυκτικό και λέει: συγγνώμη, μπορείτε να μου φέρετε ένα καλαμάκι. Και λέει: χοιρινό ή κοτόπουλο. Και λέω: το ζούμε, νάτι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και κοιτιόμαστε με την εκδαρία. Μπαμπά λέει αυτό δεν είναι που λες. Αυτό είναι πουλάκι μου. Αυτό. Και καλά άμα το λένε έτσι το καλαμάκι, το άλλο που ρουφάνε πώς το λένε. Μα και αυτό το λένε καλαμάκι. Και πώς τα ξεχωρίζουν. Ξέρω εγώ το ένα είναι καλαμάκι του Χαραλάμπος και το άλλο καλαμάκι του Σάβα. Ξέρω τι να πω δεν ξέρω. Κλείνουν το μάτι, κάνουν ένα μορφασμό δεν ξέρω τι. Toilet Paper Challenge λοιπόν. Κάνουν τσιλικάκια με το χαρτί υγείας και προκαλούν ο ένας τον άλλον. Έκανα εγώ, για να πάω να κάνω τώρα με το χαρτί υγείας τσιλικάκια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει έτσι. Δηλαδή, κάνα βάζο θα φάμε, κάνα κρίσταλο, κάνα κάδρο θα πέσει. Άσε που εμείς προσέχουμε ιδιαίτερα με τα χαρτιά, γιατί μπορεί να σκοτώσουμε και κανέναν άνθρωπο. Υπάρχει πρώτερος ανέτοιμος βίος που κόντεψε να κοστίσει τη ζωή σε αυτόν τον υπέρλαμπρο άνθρωπο, στον άνθρωπο τον προπονητή, τον εργαζόμενο, αυτό το Λεβέντι από την Ισπανία, τον Όθγκαρ Γκάρθια. Εγώ αρνούμαι να το πω Γκαρσία το όνομά του, δεν το κυλιδώνω, δεν το σπηλώνω, δεν πάνε το ίδιο επίθετο, δεν με νοιάζει. Άρα εμείς με τα ανοιγμένα χαρτιά προσέχουμε πάρα πολύ καλά. Toilet Paper Challenge. Να σου πω τι θα ήταν challenge, φίλε. Να το κάνεις αυτό άμα μπορείς κάτω με χρησιμοποιημένο χαρτί. Εκεί να δω. Εκεί να δω. Τι έγινε, σκατά τα κάνεις πάλι. Συγγνώμη λίγο. Ξεφεύγω. Πάμε στο θέμα μας. Ο Μίλνερ της Λιβερπούλ έχει πάρει το χάρακα και κόβει τον γκαζονάκι στον κήπο του. Καταρχήν φίλε να πούμε ότι πολύ ωραίο που έχεις κήπο με γκαζόν. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Εμείς να βγούμε να κόψουμε τι, τα φύλλα να πούμε από την μποκαμβίλια. Ε. Ή να κόψουμε το βασιλικό στο μπαλκόνι. Άλλος μπορεί να μου πει θέλω να κόψω τα κρόσια από την τέντα μου. Όπως τη βρίσκει ο καθένας ρε παιδιά. Ξεκάθαρα. Άλλος μου είπε λέει ξέρεις τι έκανα χθες. Τι έκανες Χριστό. Έβγαλα λέει όλα τα μπλεκ. Τα αγόρι. Τα όμπραξ, τα μάρκ και τέτοια. Άλλη εκπομπή αυτή σας το τάζω. Μου γράφει χθες ο Δήμος. Καλά λέει, δεν φοβάσαι λέει μη σου κλέψουν τα θέματα λέει που τα λες. Και τι θα μου κλέψουν ρε παιδιά, το φάρμακο για τον κορονοϊό ή την πενικυλίνη. Δηλαδή πραγματικά, εντάξει το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ξαναγυρίζουμε στο θέμα της σημερινής ημέρας. Ένα, το ξαναλέμε, αν εσύ είσαι τόσο αχαλήνωτος που δεν μπορείς να κρατηθείς και πρέπει οπωσδήποτε να περπατήσεις. Ένα, βγες και περπάτα στο μπαλκόνι του σπιτιού σου. Πέρα δόθε. Θα τα καλύψεις τα χιλιόμετρα. Έχεις. Αν πρέπει οπωσδήποτε να βγεις να περπατήσεις έξω, πήγαινε εκεί που δεν υπάρχει άλλος. Μην κατεβαίνεις στην παραλία. Θεωρείσαι αρχιμπούφος. Με δύο φύ. Εκεί που πηγαίνεις και είναι και άλλοι εκατοντάδες που έχουν το ίδιο θέμα με σένα. Ότι έλα μου ρε πια. Και αυτή η αηδία το είναι συνωμοσία στην Ιταλία να πούμε πεθαίνουν κάθε μέρα οι άνθρωποι και εμείς θα πούμε τι ότι είναι μια συνωμοσία, το πώς ξεκίνησε αυτό, το γιατί έγινε μια άλλη ιστορία, αλλά όχι να ακούω ότι δεν υπάρχει. Ακούστηκε και αυτό από ροδιαφωνατζίδες.
Δεν υπάρχει, όλο αυτό είναι, λέει, μια αλήθεια, ρε παιδιά. Και αυτό καταλαβαίνετε πως το αρπάζουν μερικοί. Δεν υπάρχει τίποτα, πάμε έξω, επειδή δεν φαίνεται. Θέλετε να σας δείξουμε πλάνα από τα φέρετρα στην Ιταλία, να δεις πως φαίνεται. Ξαναλέω λοιπόν στους μπούφους, στους μπούφαρους, στους κερβελέδες, στους χαλέδες που αποφάσισαν ότι εντάξει, εγώ θα πάω, δεν με νοιάζει. Κάνω επανάσταση, κάνω αντίσταση. Αλήθεια, στον κόλο σου κάνε κουμάντο. Αλλά δυστυχώς παίζεται και των αλλωνών η υγεία. Που εσύ θες να το παίξεις αντικομφορμιστής, να πούμε και επαναστάτης. Και επίσης η δική σου η ψυχούλα δεν είναι πιο ελεύθερη από τη δική μας. Και εμείς θέλουμε να βγούμε βολτίτσα έξω. Και εμείς θέλουμε να πάμε για καφέδες. Να σουλατσάρουμε. Τώρα, κάτι άλλο. Αν πραγματικά μέσα στο σπίτι νιώθεις το ψυχοπλάκωμα και δεν μπορείς, αυτοκινητάκι, βολτίτσα, κάνε τη γύρα σου, βγες, πήγαινε μία. Θες να πας μέχρι το αεροδρόμιο, θες να πας πανόραμα να γυρίσεις. Θες να βγεις δυτικά, κάνε όπου, κάνε τη βόλτα σου. Πάρ' το καφεδάκι σου. Βάλ το ραδιοφωνάκι, γι' αυτό είμαστε μαζί σας αυτές τις μέρες. Και γι' αυτό όλο το περνάμε γι' αυτό μαζί. Όπως μια οικογένεια μεγάλη. Και κρατάτε κι εσείς εμάς και εμείς εσάς. Έτσι πάει αυτό. Βρείτε μια ωραία σειρά. Αν έχετε συνδρομητικό, αν έχετε ξέρω, σπασμένη κάρτα, οτιδήποτε μπορεί να έχετε. Ταινίες, ελληνικές. Βρείτε μια σειρά. Τι βλέπω, βλέπω How I Met Your Mother. Την κωμωδία αυτή. Σειρά. Κλαίω από τα γέλια. Άλλο. Άλλος μπορεί το ελληνικές ταινίες όλες. Πιάστε. Βέγκου, Σταυρίδηδες, Ηλιόπουλους, Φωτόπουλους. Πιάστε εκεί. Αυλονίτιδες, Παπαγιανόπουλος. Πάρτε το μυαλό. Μην βλέπετε τηλεόραση. Σας θερμοπαρακαλώ. Μη. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Μα τα μέτρα θα τα μπες στο ίντερνετ, τάκ, τα είδες. Άκουσέ τα και φύγε. Όλο το υπόλοιπο δεν μπορεί παρά να μην σου κάνει την ψυχή ολόμαυρη. Ολόμαυρη. Γυρίζω στο quiz μας. Θα τα βάζω σφήνα τα γκολ. Σε λίγο που θα ανοίξουμε γραμμές. Για μένα λοιπόν επέλεξα 8-9 στιγμές, 8-9 γκολ. Ποιο είναι το γκολ, αυτό 1-0 θα μου πείτε βεβαίως, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι 1-0 το σκορ. Ποια είναι τα γκολ που σε έχουν σημαδέψει. Για μένα, στην κορυφή και αν μου έλεγες πάρε ένα μαζί σου και φύγε, είναι ένα γκολ που δεν σήμαινε ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελο, ούτε τίτλο, ούτε σε τελικό, αλλά για λόγους πολύ συναισθηματικούς, για λόγους πολύ ιστορικούς και οποία ηρωνία περιγραφή από έναν Άραβα είναι αυτή εδώ η στιγμή μέσα στη γενέτειρα, μέσα στην πόλη, αυτό εδώ το γκολ του Μουσλίμοβιτς με τη Φενέρμπαχτσε. نعم أعطى الأمور بوقتين إضافيين لكن نادي فنربخشي حقيقة يعني هناك بعض التغير على الأداء بعد خروج إيمري هنا مسلم وفيش تسديده جول جول ακούστε το λαό γιατί έχει πολύ λαό μέσα. نعم قد يكون فنربخشي باي باي هنا تريحي ο Μούσλι στη γωνία έχει βγάλει τη φανέλα και πηγαίνει μαζί του στη γωνία πηγαίνει ο Στέλιος Μαλεζάς και ο Πάμπλο Γκαρσία. Βάζει τη φανέλα με το δικέφαλο, με το έβλημα, γιατί το έχουν κάνει φροντιστήριο νωρίτερα οι δικοί μας. Πηγαίνει εκεί και ο Λίνο. Αν δεν κάνω λάθος, την κεφαλιά την παίρνει ο Βιερίνια στο κέντρο. Όχι, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα είναι ο Βιερίνια. Και όπως του κάθεται η μπάλα, την αφήνει σκάι μπροστά του. Παστελώνει με το αριστερό, ένα γκολ που είναι μία από τις πλέον ιστορικές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία
για τον Παθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Αυτό είναι το γκολ. Με τη Φενέρμπαχτσε. Τώρα, πάμε. Άλλο. Εδώ. Εδώ λοιπόν, πολλά είναι τα περσινά τα πολύ σημαντικά γκολ. Αυτό όμως εδώ, αυτή εδώ η στιγμή, είναι πολύ ξεχωριστή. Γιατί έρχεται σε μια πολύ σκληρή έδρα, έρχεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, έρχεται σε ένα μάτς που είμαστε πίσω, είμαστε στο 63, χάνουμε από τον Πανετολικό 1-0, εκεί πέρα μέσα, εχθρική η έδρα όσο δεν πάει, τραγικός αγωνιστικός χώρος, έχουν ρίξει άμμο μέσα, όπως μου έχουν πει μετά οι παίκτες και οι άνθρωποι της ομάδας, και ο αρχηγός αποφασίζει ότι πρέπει από το σπίτι του να βάλει αυτό. Γερκίδα, Βιερίνια δοκιμάζει το σουτ, απίθανο γκολ στο 64, τη βάζει ο Βιερίνια, αν είναι δυνατόν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Super League. Το έχει σε φέτος με τα γκολ που έχει βάλει, το ένα καλύτερο από το άλλο, κοιτάξτε από πού σουτάρει, απίθανο. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, Πανατολικός ΠΑΟΚ 1-1, που φεύγει η βολίδα από το πόδι του αρχηγού, η απάντηση του ΠΑΟΚ με πολύ ποιοτικό τρόπο. Την παίρνει με το στήθος, ζυγίζει τα βήματά του και φεύγει ένα σουτ με ανάποδα φάλτσα. Ένα σουτ το οποίο πραγματικά έχει πάρει μπάλα μία πορεία στα πλαϊνά δίχτυα. Ακόμα και αν ήξερε ο τερματοφύλακας ότι η μπάλα θα πάει εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση. Το ξέσπασμα του αρχηγού, οι πεταμένες φλέβες στο λαιμό και στα χέρια, το ουρλιαχτό όλων, κρίνεται το πρωτάθλημα εκεί. Σε αυτό το σουτ, φυσικά έρχεται και ο Μάτος μετά, εννοείται. Όμως είναι από αυτά τα σημεία που λες ότι εδώ το παίρνω φέτος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το παίρνω φέτος, είναι δικό μου. Δεν θα χάσω. Περίμεναν όλοι φυσικά το στραβοπάτημα. Και όταν το μάτς πηγαίνει προς το 70 και είσαι πίσω, λες στη χειρότερη να πάρουν μια ισοπαλία. Αυτό είναι το δεύτερο γκολ. Πάμε σε ένα άλλο γκολ. Εδώ λοιπόν θα πάμε πολλά χρόνια πίσω. Και αυτό για μένα ιστορικό. Και αυτό για μένα τελείως ξεχωριστό. Και αυτό γιατί και αυτό σημαίνει πρωτάθλημα. Οι πιο πολλοί από εσάς που ακούτε μπορεί να είστε αναγέννητοι. Εμείς ήμασταν το 76, 5 χρονών. 2 Μαΐου δείχνει το ημερολόγιο και ο υπέροχος τύπος, ο υπέροχος παίκτης που λέγεται Νέτο Γκουερίνο, ζωγραφίζει τον γκολ με την ΑΕ και πηγαίνει και σκαρφαλώνει στο κάγκελο. Πέλιος, Φουντουκίδης. Ούτε τα ονόματα. Κοντά το Παπαϊωάννου. Στον Αποστολίδη. Φάουλ. Έχει γίνει φάουλ στον Αποστολίδη. Στον Αποστολίδη. 2 λεπτά να λήξει το παιχνίδι. 0-0. Και είναι και λίγο πριν το τέλος, έτσι. 0-0. Αρκετά μακριά από την εστία του Σιδηρόπουλου. Είναι καμιά 40 μέτρα. Ο Μεγάλος Αλέξανδρος. Έχει πάρει φόρα. Και ακούστε τι γίνεται, πρέπει να έχει 50.000 μέσα. Πόσο ανεξίτηλα στην ιστορία αυτός ο σκαρφαλωμένος τύπος με το 11, που η φάτσα του δεν φαίνεται, φαίνεται μόνο το 11, και μάλιστα 11 όχι με άσους με το κανονικό νούμερο, με δύο γραμμές σε αυτή την φανέλα με την πλατιά ρίγα. Πέλιος, Φουντουκίδης. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, 1-0. Και εκεί κρίνεται ένα πρωτάθλημα. Αν δείτε τον Γκουερίνο, όταν περιγράφει ο κύριος Νέτο τη φάση, πώς αλλάζει η μορφή στο πρόσωπό του όταν περιγράφει αυτή τη φάση. Αυτή η στιγμή λοιπόν με τον Νέτο σκαρφαλωμένο στη θύρα 4 να πανηγυρίσει ένα γκολ που ήταν επίσης ιστορικό. Πάμε αλλού. Θέλω να πάω εδώ. Εδώ θέλω να πάω. Για μένα. Και αυτό. Ένα γκολ με τη δική του, τελείως δική του σημασία. Ένα γκολ που σήμανε πρωτάθλημα και σήμανε κλοπή. Ένα γκολ που σηματοδοτεί και την αντεπίθεση. Κάνει πράξη το επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Το γκολ του Βαρέλα, η κλοπή, η απαρχή της απάτης. Αλλά και το ξεκίνημα για το αίτητο πρωτάθλημα. Από εκείνη τη στιγμή καταλάβαμε ότι θα πάμε την επόμενη χρονιά και θα το πάρουμε αίτητη. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το κόρνερ. Μπίσεσβαρ στην εκτέλεση. Ούτσες
Κρέσπο στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα με το Βαρέλα. Στο 90 λεπτό του αγώνα. Στο 90 λεπτό του αγώνα. Η φάτσα του Μπάρκα. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα με το Βαρέλα. Ενώ ο βοηθός φωνάζει τον κύριο Κομίνη κοντά του. Αυτό. Κομίνης... Το γκολ της κλοπής. Από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία. Επίσης πολύ σημαντικό. Πάμε αλλού. Θα πάω σε διάλειμμα. Δεν θέλω να κόψω τον ιρμό. Πάμε εδώ τώρα. Το θυμάστε αυτό? Αυτό είναι το γκολ με το οποίο σφραγίζεται το ντάμπλ. Ο Πέλκας στην επέλαση. Ο Τσούμπα Ακπομ ρίχνει το ψηλό κορμί του ανάποδα. Χαμηλό ψαλιδάκι. Το σούτ από τον Κάνιας. Ο Πέλκας στην περιοχή γυρίζει. Γκολ από τον Τσούμπα Ακπομ. Από την ενέργεια του Δημήτρη Πέλκα. Γράφει ιστορία. Ο Ακπομ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Σφραγίζεται το ντάμπλ. Μια ονειρική χρονιά. Κουβάρι όλοι οι παίχτες, ουρλιαχτά, κραυγές, θρίαμβος. Ταπείνωση για μια ακόμα φορά της Χάρτινης, που όπου τη βρίσκουμε τη ματσακονιάζουμε. Του Δημήτρη Πέλκα και μετά το σούτ του Κάνιας, η μπάλα έφτασε στον Ακπομ, ο οποίος κατάφερε... Μη χαίρεσε τόσο πολύ ρε Παλομπαρίνη. Να εκτελέσει τον Βασίλη Μπάρκα στο πρώτο λεπτό του... Τον Μπάρκα. Ο Μπάρκας, γι' αυτό το βάλα αυτό, το ένα γκολ μετά το άλλο, πίσω. Πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Για μένα, άλλη ιστορική στιγμή, άλλο ιστορικό γκολ. Μέσα στο Wild Hart Lane, στη μεγάλη Τότεναμ, στη σπουδαία Τότεναμ με τους κορυφαίους παίκτες τότε, αυτή η στιγμή. Κάνει κίνηση ο Σαλπικίδης στην καρδιά της αντίπαλης περιοχής και ο Αθανασιάδης στο βάθος. Η κεφαλιά του Σαλπικίδη, γκολ για τον ΠΑΟΚ! 0-1! Με τον Σαλπικίδη! Εκπληκτικό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ! Γκολ μέσα στο White Hart Lane για την ελληνική ομάδα με κεφαλιά του Δημήτρη Σαλπικίδη. Και εδώ κλέβει και πάλι την μπάλα. Αθανασιάδη από μακριά το σουτ πέφτει και μπλοκάρει. Και σε λίγο αυτή τη φορά. Έρχεται. Καλό συνδυασμό. Ο Έτο περνάει στην περιοχή. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, είναι κακό το γύρισμα. Παύλο Γκαρσία. Έχει γίνει μια εκπληκτική πάρα παλιά. Πολύ ωραία έξυπνη πάσα για τον Γεωργιάδη. Το γύρισμα με την πία. Τρίγωνο. Άρε Κλάους. Εκπληκτικό αυτό. Άρε Κλάους. Κλάους Αθανασιάδης. Άρε Στέφανε. Εξοπλισμός στην εξέδρα των φίλων του ΠΑΟΚ. Παλέμαχος στα 29 σου. Τέλος πάντων, μην τα μπλέκουμε τα θέματα τώρα. Εδώ. Εδώ λοιπόν είμαστε. Βάλαμε κάποια έτσι. Αυτό φυσικά σημαίνει πρωτάθλημα. 1984-85. Ο ΆΚΑ. Η κεφαλιά ψαράκι του Πάπριτσα. Αλεξανδρίδης. Που σημαίνει τίτλος. Θα γίνει σέντρα, η κεφαλιά από τον Πάπριτσα και η μπάλα είναι στα δίκτυα στο 34ο λεπτό. Έχει ζυγίσει, το έχει παρα... έχει Βορά, απογειώσει το σώμα του ο Ράντε Πάπριτσα. Στάδιο της Αθήνας, με αυτή την ωραία κεφαλιά του Πάπριτσα, ο οποίος βρέθηκε εντελώς ακάλυπτος, εντελώς αμακάλυπτος. Πέταξε πραγματικά και ζύγισε και το κορμί του για να πάει στα πλαϊνά δίχτυα. Και έτσι 0-1 μέσα στο ΆΚΑ, καταπληκτική στιγμή, καταπληκτική στιγμή αυτή. Από τον Ράντε Πάπριτσα. Αυτό εδώ επίσης είναι ένα πολύ ιστορικό γκολ. Αυτό εδώ. 82, το είπε στο πάθος, μέσα στην Arsenal. 2.500 από αυτούς. Τριγωνάκια οι παίκτες. Και μια τεράστια στιγμή. Για να δούμε. Βρίζα, το σούτ του Βρίζα. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τον γκολ. 1-1, 3 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Ο Βρίζας πετυχαίνει το 1-1 και ο ΠΑΟΚ προκρίνεται στην επόμενη φάση. Δεν μπορεί να δεχθεί ο ΠΑΟΚ δύο γκολ πια. Τα δύο λεπτά απομένουν. Ο Ζήσης Βρίζας κράτησε την μπάλα. Αυτά που λέτε πουλάκια μου. Αυτά. Έτσι κάναμε μια πολύ μικρή... Α, μια. Έχει κι άλλα γκολ βέβαια. Πολλά και πολύ σημαντικά. Αλλά επιλέξαμε κάποια από αυτά. Σήμερα εκεί θέλω να πάμε, εκεί θέλω να συζητήσουμε. Αν θέλετε κι εσείς. Για να φύγει το μυαλό, όπως είπαμε, από τη στενοχώρια. Θα ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Μένουμε μέσα, όσο πιο πολύ μείνουμε μέσα τώρα, τόσο πιο γρήγορα θα βγούμε έξω να ξαναγυρίσουμε στη φυσιολογική μας ζωή, έχοντας εκτιμήσει πράγματα πολύ μεγάλης αξίας που τα θεωρούσαμε δεδομένα, που τα θεωρούσαμε ασήμαντα, που τα θεωρούσαμε μωρέ ψηλό πράγματα τώρα. Αυτά. Ανοίγουμε γραμμές με το που θα γυρίσουμε, να πάμε να συζητήσουμε μαζί σας ποιο κατά τη δική σας άποψη είναι το πιο σημαντικό γκολ, η πιο σημαντική στιγμή. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα, εννοείται. Το γκολ ας πούμε με εκτέλεση φάουλ
με το βάζελο του Πάμπλο Γκαρσία την προηγούμενη μέρα έχει κυδέψει τη μητέρα του, έρχεται, πετυχαίνει ένα απίστευτο γκολ, πηγαίνει και του σκουπίζει τα δάκρυα ο Μουσλίμοβιτς. Πάρα πολύ δυνατή στιγμή, και αυτή είναι επίσης μια πολύ δυνατή στιγμή. Πάμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ανοιχτές γραμμές, ήδη να βοσβήνουν τα λαμπιόνια. 2310-287-888. Γυρίζουμε γρήγορα. Εδώ είμαστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Ένα πολύ ξεχωριστό μήνυμα θέλω να διαβάσω. Δεν θέλει να πούμε όνομα. Μόνο το μικρό θα πω. Καλημέρα Κωστή από την ασπρόμαυρη Καβυσό Εύρου. Πρώτη γραμμή εδώ και καιρό. Και μόνο τα λόγια σου είναι δύναμη για τον κόσμο εδώ πάνω, να ξέρεις. Ευχαριστούμε για την παρέα. Πρώτη φορά σου στέλνω. Απλά είχα νομίζω την ανάγκη να πω ευχαριστώ για τη στάση σου. Αν το διαβάσεις, μη λες το όνομά μου, δεν χρειάζεται. Μαρίνο, δεν το λέω το επίθετο, λέω μόνο το μικρό όνομα. Ευγνωμοσύνη απέραντη, όπως σου έγραψα. Ευγνωμοσύνη απέραντη για εσάς. Δεν έχουμε λόγια. Κρατάτε. Ξέρουμε ότι τα φώτα έχουν πέσει στον κορονοϊό, στο φωνικό αυτό ιό, και περνάει σε δεύτερη μοίρα η δική σας θυσία εκεί. Θέλω να θυμίσω και πάλι ότι σε συνεργασία με τους Αχέπανς γίνεται συλλογή από αφρούς, από μωρομάντιλα. Το τμήμα 41 των Αχέπανς Καλαμαριάς, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, μέχρι και 20 Παρασκευή, 20 του μηνός. Μωρομάντιλα, αντισηπτικά χεριών, ξηραφάκια, ανταλλακτικά ξηραφάκια θα πάνε στην 536 μηχανοκίνητη μονάδα πεζικού στον Εύρο. Κρατάτε, αδέρφια μας. Το μυαλό μας είναι και σε εσάς. Γιατί επάνω γίνεται ένα είδος πολέμου. Δεν ξέρω αν το έχει συνειδητοποιήσει ο πολλής κόσμος. Και ευχαριστείτε εσείς εμάς. Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα, πρωινή παρεούλα, Ζουμουσού. Προσέχουμε τους παππούδες. Η συνταξιούλα είναι πολύτιμη. Χαχα, λέει ο Τριαντάφυλλος. Αγόρι μου, γεια σου, Τριαντάφυλλε. Στέλνε τα μηνυματάκια στον τοίχο. Πάμε, πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσουμε μαζί, να περάσουμε παρέα και αυτό. Σήμερα, αν μπορούμε να πούμε, όχι quiz, αλλά ερώτηση, το πιο σημαντικό γκολ για σας. Εγώ έβαλα έτσι 8-9 ενδεικτικά. Υπάρχουν και άλλα πάρα πολύ σημαντικά, εννοείται, και πέρσι. Το γκολ του Βιερίνια με τον Γαύρο, το γκολ του Πρίγιοβιτς μέσα στο Χαριλάου, τα διπλά και μέσα στον Παναθηναϊκό και μέσα στην ΑΕΧ και μέσα στον Ολυμπιακό, πολύ σημαντικά γκολ. Έτσι, το γκολ είναι μια ιστορία συνυφασμένη με στιγμές, με μνήμες. Πάμε, πάμε σε εσάς. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς το Θοδωρή! Καλώς τον! Καλώς τον! Μας βάζεις. Πανά θεμάσαι σε μια διαδικασία τώρα, θυμηθούμε τα γκολ. Θέλω. Είναι απόλυτα συνειδητή και εσκεμμένη η προσπάθεια να σας πάρω το μυαλό από αυτό που σας απασχολεί. Που μας απασχολεί όλους. Κάνεις άριστα, φίλε. Κάνεις άριστα. Αυτό. Κάνεις άριστα. Να σου πω κάτι. Εγώ είχα ένα παίχτη και τον έχω. Πώς το λένε, που λένε. Ναι. Είναι το παιδί που έφτιασε στα μούτρα τα εκατομμύρια του Παρτινογιάννη. Γιώργος Τουρσουνίδης. Γιώργος Τουρσουνίδης. Έτσι, έτσι. Πριν μου το πεις. Πριν μου το πεις. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Το 0-2 μέσα στο Χαριλάου, όταν έγινε το 0-4. Και ο πανηγυρισμός. Όχι, πανηγυρισμός. Ο Γιωργάκης ήταν ψυχάρα να. Αλλά ο τρόπος που πήρε την μπάλα, βγήκε έξω από το γήπεδο, του ξαναπέρασε όλους μαζί. Και μπήκε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα. Επειδή έτυχε να συνταξιδέψουμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, έτυχε να συνταξιδέψουμε στην εκδήλωση που έγινε το 16 στο Ανόβερο, στα παιδιά εκεί που τα υπεραγαπάω στο κλαπ, στο σύνδεσμο του Ανόβερου, και ήταν καλεσμένος ο Γιώργος και ταξιδέψαμε μαζί στο αεροπλάνο πήγαινε έλα και περάσαμε και πολλές στιγμές εκεί, γιατί μείναμε δύο μέρες στο Ανόβερο και είχαμε πάρα πολλές κουβέντες, το ξέρω τον αγαπάω, με αγαπάει και αυτός και... παιδί μου, ταιριάζουμε. Δεν ταιριάζει με όλους τους ανθρώπους. Επειδή ο άλλος είναι πάω. Ποιος το αγαπάει αυτό το παιδί. Έτσι. Ποιος το αγαπάει. Αυτό. Άμα καθείς και μιλήσεις με τον Γιώργο, καταρχήν, μόνο και μόνο ιστορίες που θα σου πει. Η αγάπη που ξεχυλίζει από λατρεία. Έτσι. Να σου περιγράφει τώρα πώς τυπάει το τηλέφωνο από τον Βαρδινογιάννη που τότε δεν του έλεγε φίλε όχι. Να σου πω, ούτε ο Μπερλουσκόνη.
και να είναι τα εκατομμύρια να το περιγράφει με ένα χαμόγελο ο Γιώργος στα χείλη. Με ένα χαμόγελο λέει εντάξει και αυτό και εκείνο. Αλλά κορυφαία στιγμή, θα την πω άλλη στιγμή, που έκρυψε το χαλάκι του Μακντί Τολμπά με το οποίο προσεύχονταν ο μουσουλμάνος. Του έκρυψε το χαλί, αυτό ήταν ένα που μου περιγράφει, και αυτός ένα χαλάκι μαζί. Το κρύψαμε, λέει, το χαλάκι. Ένα αυτό, ένα αυτό και δεύτερον, όπως το δίπλωνε το χαλί αυτό, πήγαμε και του βάλαμε μέσα, λέει, ένα περιοδικό τσόντα. Θα σε σκοτώσω! Πού είσαι, Γκόργο, εσένα θα σκοτώσω, Τουρθουνίδη, εσένα! Ήξερε ότι αυτός ήταν πίσω απ' όλα. Έτσι. Μεγάλο πειρακτήρι, μεγάλο πειρακτήρι. Ψυχάρα μου. Όπως τα πες, έφτισε τα εκατομμύρια του Βαρδινογιάννη. Του έστρωσε, όχι χάλι, ο Τούρσου τότε, νούμερο ένα όνομα στην Ελλάδα. Νούμερο ένα. Η καφετέρια στην Επτάλοφο που το βλέπαμε, όποτε περνάμε παρέα, κλείνει την πόρτα και σκότει και φεύγει τα χαμικά λαμπόγια, αλλά δεν είχε αφήσει τίποτα. Ασχέτως, και αυτός δεν είχε την καριέρα που περίμενα, που περιμέναμε, που προσδοκούσαμε, δεν είχε την εξέλιξη. Έμπλεξε και αυτός μετά, δεν πρόσεξε όσο έπρεπε. Του το λέω με αγάπη απεριόριστη, το ξέρει. Μας άφησε ωραίες στιγμές, πολύ ωραίες στιγμές. Μην το συζητάς. Ψυχούλα. Μην το συζητάς. Μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι, φίλε. Μένουμε σπίτι. Όχι μένουμε με τον Εσίτη. Το τονίζω επειδή κάποιοι έχουν θέματα ακοής. Όχι μένουμε με τον Εσίτη. Μένουμε στο σπίτι. Έτσι. Γεια σου, Ανδρούτσε! Γεια! Ζουμουσού! Φιλιά, ζουμουσού πάντα! Ζουμουσού! Φιλιά! Πάμε παρακάτω, εδώ είμαστε! Ανοιχτές γραμμούλες, ελάτε στη μεγάλη παρέα μας, έτσι που συναντιόμαστε σε ένα τεράστιο τραπέζι, σε ένα φαγοπότι, σε ένα τσιμπούσι, σε ένα, να πούμε, τσίπουρο, στην πρωινή καφεδιά, στο πρωινό. Πείτε ότι είμαστε μαζί σε μια μεγάλη παρέα. Ναι! Καλημέρα σας! Έλα, καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς το κονσόρτσιουμ! Τι γίνεται? Έλα, Παναγιώτη μου. Εσύ δεν είσαι? Λοιπόν, κοίταξε. Ναι. Έλα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πολλά σημαντικά γκολ ήταν σημαδιακά. Έτσι. Εγώ όμως θα σταθώ σε δύο γκολ σε σχέση με την ψυχική διάθεση που μου δημιούργησαν. Πόσο χαρά δηλαδή μου δημιούργησαν. Ναι. Ένα ήταν όταν ήμουν μικρός και είδα το 1-0 του Κούδα στο πρώτο κύπελο που πήραμε. Α, ναι. Στο Καραϊσκάκι. Ναι. Το θυμάμαι σαν δεν έχει σβήσει από τη μνήμη μου. Πώς έκανα μαζί με τον πατέρα μου, φιλιόμασταν και πηδούσαμε. Είσαι πιο μεγάλος, είσαι γεννημένος, πότε είσαι γεννηθής? 57. Γι' αυτό. 57. Αυτά εμείς τα βλέπουμε μόνο στα ντοκιμαντέρ, καταλάβες, αυτή είναι η διαφορά μας. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι τη χαρά που κάναμε, που ήμασταν παρέα 3-4 άτομα, όταν ο Πρίγιοβιτς έκανε το 4-0 με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Έτσι. Το οποίο μας έστειλε στον τελικό. Ναι. Είχαμε χάσει 3-0. Βέβαια. Εκεί που λέγανε αν θα προλάβει ο Ζέκα να παίξει στον τελικό ή όχι. Τεράστια ανατροπή. Και δεν θα ξεχάσω, πήγαμε μετά σε ένα μαγαζί εκεί στη Μικρά Ζασία να φάμε, να τσιμπήσουμε. Και υπήρχε τέτοια χαρά στον κόσμο. Ναι. Ο ένας κερνούσε τον άλλον. Δηλαδή ένα πανηγύρι πραγματικό. Και λέω για αυτές τις στιγμές αξίζει να είσαι ΠΑΟΚ. Και για αυτές. Έτσι. Αλλά είναι τα πράγματα τα οποία μας σημαδεύουν. Όπως επίσης μας σημαδεύουν από την ανάποδη γεγονότα σαν αυτό με τον Γκαρσία ή με τον κλεμμένο Βαρέλα. Γι' αυτό το έβαλα αυτό το. Για μένα αυτό το γκολ φυσικά και είναι έγκυρο. Φυσικά και είναι γκολ ενός ντάμπλ. Γκολ πρωταθλήματος. Και δεν πά να λένε ό,τι θέλουν. Χάρτινο θα είναι στον αιώνα των αιώνων. Στον αιώνα των αιώνων, Παναγιώτη. Επίσης θυμάμαι κάτι ακόμα από τα παλιά που δεν ήταν γκολ, αλλά ήταν μια πάρα πολύ δυνατή στιγμή. Ήταν όταν κάνει επέλαση ο Κούδας και ο άνθιμος ο Καψής του κατεβάζει το βρακάκι. Πάνω το πέφτει για να τον. Πέφτει για να τον. Ήμουνα μέσα, μπροστά μου έγινε. Μπροστά σου, έτσι. Ήταν ένα απίστευτο. Πάρα πολύ δυνατή στιγμή. Στο κολυμπητήριο, όταν πήγαινα την εκταρία μου στην Τούμπα, υπάρχει σε πολύ μεγάλη τυχογραφία αυτό. Ναι. Καταρχήν. Μαγαζιά σε προποτζή. Ναι. Μεγάλος μάγκας ο φωτογράφος. Ναι. Που απαθανατίζει. Ο παππούς. Μεγάλος μάγκας, φίλε. Το ότι καταφέρνει το κλικ
Και περνάει η αιωνιότητα. Σκέψου τότε ούτε ίντερνετ, ούτε τηλεοράσεις, ούτε διαδίκτυα, ούτε. Όμως, πρόσεξε τι είχε πει και ο Γιώργος Οκούδας, πόσο με σεβάστηκε, λέει ο άνθιμος. Βέβαια. Και με σταμάτησε με αυτόν τον τρόπο αντί να με κλαδέψει. Ναι, βέβαια. Πέφτει κανονικά. Είναι η ίστατη, η απέλπιδα προσπάθεια με μπλοζόν να σταματήσω, φίλε, το ελάφι, να σταματήσω τον άνεμο. Αυτό το αέρινο που είχε ο Κούδας, που εμείς δεν το προλάβαμε τόσο πολύ, γιατί ήταν όταν εμείς ήμασταν πιτσιρικάδες, ο Κούδας έκλεινε την καριέρα του. Αλλά όταν ακούω και μου το περιγράφει, ας πούμε, ο πατέρας μου ή οι παππούδες, που λένε ότι είχε ένα. Δεν πατούσε, ρε παιδί μου, ο Κούδας. Είχε ένα ελαφρύ πάτημα, είχε ένα πολύ αέρινο τρόπο με τον οποίο. Είχε τον πιο καταπληκτικό διασκελισμό. Αυτό. Είπε τη λέξη που την έψαχνα. Ναι. Τον δρασκελισμό αυτό. Αυτό. Έτσι. Το βλέπουμε τώρα και στα βιντεάκια. Το βλέπουμε. Και τα βλέπουμε και αυτά τώρα και χαιρόμαστε. Πάλι θα ζήσουμε μεγάλα πράγματα. Εννοείται. Είμαι όταν σίγουρος. Βγούμε από όλο αυτό. Εννοείται. Σε φιλό. Γεια σου Κοσόρτσιουμ. Γεια σου Παναγιώτη. Και αυτό παλιό. Παρατσούκλι παλιό. Ναι. Γεια σα. Καλό το παιδί. Καλό το παιδί. Γιώργο. Συμφωνώ με το φιλαράκι που πήρε ο δεύτερος, το γκολ του Κούδα, στον πρώτο τίτλο που πήρε η μεγάλη μας ομάδα, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Όσο για το δεύτερο γκολ που έχει μείνει στη μνήμη μας και δυστυχώς δεν υπάρχει στη τηλεόραση, είναι το γκολ του Κούδα πάλι μέσα στις έδρες εναντίον του Ολυμπιακού. Πέρασε την μπάλα πάνω από τον Παπαδόπουλο. Το έχουν περιγράψει αυτό το γκολ. Ναι, λοιπόν, εκείνη την φορά τα παιχνίδια τα δείχνει η ΕΡΤ. Τα λεφτά που είχαν προσφέρει στον τότε ΠΑΟΚ, στον τότε πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Παντελάκη, ήταν μηδαμινά, ούτε το 1/3 που του προσφέρανε στο ΠΟΚ. Και του λέει ο Παντελάκης, δεν τρέχει τίποτε. Ναι. Τόσο ήταν η αλήθεια αυτών των ανθρώπων κάτω, κατά των ομάδων και ειδικά του ΠΑΟΚ. Όσο για τον γκολ που είπες του Γκοερίνιο, με το που έχει πάει στα καγκέλα, τον έχουν βάλει, αν το δεις καμιά φορά, στη φανέρα, ο καθένας τι είχε εκεί, 50 ευρώ, 100 ευρώ. Σαν την ύφη στους γάμους. Αυτό είναι γεγονός, ξέρεις. Αυτό είναι, φίλε, το πιο άμεσο πριμ από τον κόσμο. Ναι. Τον είχαν γεμίσει. Το παιχνίδι το μετερίζω ο Μαυρομάτης. Μαρός Μαυρομάτης, ναι. Χαρακτηριστική η φωνή του. Πολύ χαρακτηριστική. Ναι, όσο για αυτά που έλεγε στα γκολ και τα λοιπά, συνηθισμένοι έχουμε πια, έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ, ο Βαρέλας. Έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ κάτω με την ΑΕΚ που παίζαμε μετά την παλιά του Πέλκα. Του Τσούμπα. Όταν μπαίνουν, φωνάζουν. Εγώ παραδέχομαι τους Αργεντινούς, Βραζιλιάνους, Αμερικάνους. Όταν μπαίνει γκολ. Τώρα τι να πει, δεν τον άκουσε. Μα είναι φαρμακωμένος ο Παλομπαρίνη. Έλα ρε Γιώργο τώρα. Σε παρακαλώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς που ήμασταν στο στούντιο, τον γκρεμίσαμε το στούντιο. Κάψαμε τις λιχνίες, να πούμε, στην κονσόλα. Επειδή είπες για Κούδας και παλαιό. Ένα ακόμα που βρήκα, 1975, εγώ ήμουν 4, ΠΑΟΚ Μπαρτσελόνα. Άκου λίγο. Άκου, το βρήκα. Ναι. Όπα. Περίμενε. Μισό δευτερόλεπτο. Να κλείσουμε τα χαλιά. Εδώ. Μισό δευτερόλεπτο, δώστε μου. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε. Ακούμε. Ναι. Α, δεν έχει ήχο αυτό. Όχι, ρε, να πάει. Κάτσε να δω. Όχι, να το. Πάλι Αποστολίδης, βαθιά παλιά. Πετάγει το ασλάνι της κεφαλιά, φεύγει στον κοινό χώρο. Ο Κούδας θαυμάσιο το σουτ ψύχρεμο, η μπάλα στα δίχτυα του Μόρα. Το γκολ του Πάκου. Είναι και ο Κούδας που πανηγυρίζει. Ένα πολύ ωραίο γκολ. 50.000 μπορεί να έχει. Είδες πόσο πανηγύριζε ο Σπίγκερ. Εντάξει. Ελληνική ομάδα ήταν, ρε. Ο Φουντουκίδης, ακούστε παιδιά. Και ένα γκολ ακόμα μας αγύρωσε. Ή αγύρωσε ακόμα ένα γκολ. Ναι. 2-0 είχε πει μια. Το περιγράφει, λες, και όχι στεναχώρια. Ναι, ρε, όχι παιδί, πίκρα, ναι. Όχι κηδεία, όχι. Γκολ ο Κούδας, 1-0. Και έχει βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ στην Μπαρτσελώνα. 1975. Εάν ψάξεις, ψάξω και να το βάλεις. Ένα παιχνίδι,
ημιτελικό κυπέλλου. Ναι. Άρης ΠΑΟΚ. Ναι. Γυρίζει και το παιχνίδι με τέτοιο μεγάλο Κακογιάννης. Ναι. Ξέρεις τι είχε πει, το ντέρμπι του μίσους. Του μίσους, ε. Ακριβώς, δηλαδή κάτω δεν υπήρχε μίσους, ναι. Ήταν αθλητική, ναι, ναι, περιφορά. Τώρα ό,τι βρίσκω, παιδιά, δεν υπάρχουν κιόλα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, από εκείνες χρονολογίες. Γίνοντας να πάω στη διαφήμιση, ναι, που γυρίζει, γιατί λέει, άκουσε να δεις, φεύγω. Δεν μπορεί μία κορμέρα δύο μέτρα. Στο στρώμα. Άμα είναι μάγκες ο άλλος και στο πάτωμα θα σε βάλει. Και στο πάτωμα, ρε, που θες και στρώμα, ρε. Είχες και στο χωριό σου. Καλημέρα, μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε τελευταία πριν το διάλειμμα. Ναι, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον. Κωνσταντίνος ο teenager. Έλα ρε teenager. Τι γίνεται. Κλείσαμε με το teenager, κλείσαμε. Όπως θες, ξέρω εγώ. Νομίζω ναι. Τώρα, ναι, κλείσαμε. Λαμπάδα από πατρόλ, λαμπάδα πιτζαμοήρωες, λαμπάδα Ben 10, λαμπάδα γκορμίτι. Λαμπάδα της Παοκάρας. Λαμπάδα της Παοκάρας, κυρίες και κύριοι. Θα δώσω, όντως θα δώσω λαμπάδες, όπως κάθε χρόνο, έτσι, θα κληρώσω. Θα έρθεις και θα πεις, είμαι το βαφτιστήρι σου, ο teenager, δώσε λαμπάδα. Έτσι. Λοιπόν. Επίσης πάρα πολύ χρήσιμο τώρα teenager, όσοι έχετε κιλάκια τώρα που μένουμε στο σπίτι και όπως και να έχει, κάνουμε μερικές γουρουνίτσες, παίρνετε τη λαμπάδα, τη βάζετε, την κολλάτε ακριβώς δίπλα στο δεξί πλευρό πάνω από το γοφό και έτσι έχετε κορμί λαμπάδα. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι, αλλιώς. Θα ξυπνήσω και τη φαμίλια. Είναι δύσκολη κερί και το κερί το γράφουμε με έψιλον και με γιώτα. Θα ξυπνήσω και τη φαμίλια, ρε Κωστή. Έλα ρε teenager. Για πες αγοράκι μου, για πες. Εσύ που είσαι πιο μικρός, πιο γκολ ας πούμε, εκτός από αυτό ένα μηδέν. Θυμάσαι έτσι πολύ ανεξίτηλο. Στη μνήμη σου είναι. Λοιπόν, θα σου πω τώρα. Τι να σου πω τώρα, όπως είπε και ο προηγούμενος, δεν είναι μόνο ένα, ωραία, είναι πάρα πολλά, είναι άπειρα, δηλαδή να βλέπεις γκολ που από παλιά, πολύ πιο παλιά χρόνια και να τα βλέπεις, πες ότι είναι το 70 τώρα σαν αυτό του Κούρ, ναι, με την Μπαρτσελόνα. Αυτό και εμείς ήμασταν. Ναι, ναι. Δεν μου λες το πότε είσαι γεννημένος? Το 5. Το 5? Και να λες... Και σε να λιποθυμίσω λίγο, περίμενε, δηλαδή πάρε εμείς το Euro και μετά γεννήθηκες. Ναι. Απίστευτο, ναι, φίλε μου φαίνεται. Πω, από το 2005. Μάλιστα. Και ζωή να έχεις, αγόρι μου, ζωή να έχεις. Ευχαριστώ, Κωστή. Να χαρείς όλα αυτά που χαρήκαμε κι εμείς και που είναι μπροστά σου όλα. Για πες λοιπόν, αν έπρεπε να επιλέξεις ένα, ας πούμε. Ένα λοιπόν να σου πω τώρα. Θα σου πω ένα μάλιστα που ήμουν κιόλας μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ήμουν μέσα στο ναό εκείνη τη μέρα. Ήτανε την ημέρα που είχε γίνει μια-δυο μέρες πριν ή την ίδια μέρα. Ήταν Ιούλιο το 2018, ναι, που είχε γίνει φωτιά στο μάτι. Α, μάλιστα. Ναι. Είχαμε μάτι προκριματικό με τη Βασιλεία. Με τη Βασιλεία. Ναι, ναι. Βασιλεία. Και την ώρα που βλέπω τον Γκάνιας να πυροβολάει στην κυριολεξία. Όντως. Το goalkeeper, δεν θυμάμαι, τη Βασιλεία. Ναι, ναι. Λέω τι κάνει ρε ο Μπίπ εκείνη την ώρα. Λέω στα ανάθεμα θα πάει. Πρόσεξε. Ο Γκάνιας. Που στη ζωή του όλη, μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρουμε αν έχει βάλει γκολ έστω και στο Σομπούτεο, στο FIFA, στο Pro Evolution. Και εξαπολύει ένα σουτ ο Γκάνιας, ρε παιδιά. Ο Γκάνιας, ναι. Τρομερό. Το σουτάρι που λες, όταν μπαίνει, τι να σου πω, δηλαδή... Γεμάτο. Κοίταξε, το πιάσε πολύ γεμάτο. Το έφεσε φοβερά γεμάτο, καταπληκτικά γεμάτο. Και κάνω εγώ, φωνάζω, λέω γκολ, χαμός όλο το γήπεδο. Ήταν και πορεία τότε καλή που κάναμε μέχρι το Champions League. Δυστυχώς είχαμε κάνει αυτό το στραβοπάτημα με την Benfica ύστερα, στα play-off. Ήταν εκείνη η χρονιά. Και είναι και αν είναι να σου περιγράψω και ένα ακόμα, το οποίο το ένιωσα εγώ σαν... πολύ δυνατό αίσθημα. Πριν μου πεις, ναι, επειδή είναι ωραίο έτσι να έχουμε και από κάτω να πούμε το θέμα, άκου λίγο, ναι, αν θελήσει εδώ πέρα ο υπολογιστής, αν γουστάρει να μας κάνει το κέφι, λέω τώρα, σε παρακαλούμε κύριε Άπονα. Μπα, αυτή είναι χάλια, περίμενε, θα το βρω από εδώ. Εδώ νομίζω. Του Γκάνιας.
Του Κάνιας βρήκα. Να το. Ο Λιμνιός. Μπαλάντα σταμάτησε τη σέντρα για τον Μπρίγιοβιτς. Το αριστερό στα δίχτυα! Φοβερό γκολ ο Κάνιας! Ευνηδίασε τον Όμλιν και άνοιξε το σκορ. Το έψαξε στο 25. Το έβαλε. Γονατίζει μπροστά στην 4, κουβάρι όλοι. Την γκολάρα, ρε φίλε. Ο Κάνιας, παιδιά, ήταν αριστεροπόδαρος. Ναι, ναι. Σίγουρα. Γιατί δεν. Δεν το θυμάμαι για αριστεροπόδαρο τον Κάνιας εγώ. Δεν σε δω στο. Όχι στο γάμο, όχι εκεί που το κάνουν οι αράχνες. Φοβερό. Αυτό λοιπόν, αυτό λοιπόν. Έτσι για να συνοδεύσουμε το δικό σου, τη δική σου μνήμη. Για πες λοιπόν. Για που κάτι τελευταίο πριν πάμε στο δεύτερο. Που μιλάμε για ένα Κάνιας, ο οποίος Κάνιας, όπως είπες, ούτε στο Σουμπούτε, ούτε στο Pro Evolution. Ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Να είχε. Ξαναέβαλε. Ένα-δυο γκολ. Άχι, αλλά τέτοιο. Πρωτάθλημα. Ναι, 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 ναι. Έβαλε. Κάπου και κάτι τέτοιο. Ναι. Και θυμάμαι όταν είχε μπει κιόλας εκείνο τον γκολ στο πρωτάθλημα που είχε βάλει, λένε το επίσημο γκολ της καριέρας, της κανονικής καριέρας του Κάνιας. Φαγώθηκε να φύγει. Πήγε στον Ερυθρό Αστέρα και που πήγε, τι έκανε μήπως. Τίποτα. Ξαφανίστηκε. Τέλος πάντων. Μεγάλη απώλεια. Και αυτός και ο Σάχοφ για μένα. Φυσικά. Φυσικά. Από τη φετινή ομάδα. Φυσικά. Όχι τόσο παικτικά, όσο και σαν ομαδικό πνεύμα, σαν DNA, σαν κομμάτι από το παζλ. Ήταν μια γροθιά η ομάδα πέρσι. Έκαναν, φοβερό, το οποίο, έκαναν τα πάντα. Την Ager, ναι. Έκαναν τα πάντα για να τους κρατήσουν. Με αυξήσεις στο τέλος, με αυτά και τα λοιπά. Πραγματικά, γιατί ο Λουτσέσκου ήθελε πάρα πολύ και τους δύο. Λοιπόν, στο τέλος οι προτάσεις ήταν εξαιρετικές. Θέλω να φύγουν. Okay. Και το λόγο που έφυγαν ύστερα και το λόγο που την έκανε και ο κ. Ρασβάν, άγνωστος. Τα είπε κάτι ο Κυριάκος προχθές. Που ήταν όχι με τον Ρασβάν δίπλα όλη μέρα. Είπε κάτι. Δεν φεύγεις έτσι, φίλε. Και αυτά που ακούγονται, λέει, είναι παραμυθάκια. Δεν φεύγεις έτσι παραμονή. Αυτό που έχω πει εγώ, τον υπεραγαπάμε, όμως κοιλίδα είναι. Κοιλίδα. Έτσι. Σε χαιρετώ, teenager! Να σε καλά! Να πεις και το δεύτερο, έλα, πριν πάμε στο διάλειμμα. Έλα, πες και το δεύτερο. Λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα. Και προσωπικά για μένα το δεύτερο γκολ, το οποίο εκείνη την ώρα ήμουνα, να σου πω και ένα που ειδοποιήσα από την τηλεόραση, ναι. Ήμουνα με φιλαράκια στο σύνδεσμο, βλέπαμε όλοι μαζί το ματσάκι εδώ στην Αλεξάνδρεια, και ήταν, να σου πω, ήταν πολλά, σκεφτόμουν ποιον να πω, αλλά άντε θα πω αυτό, ήταν ότι το σκουλίκι μας περίμενε άλλο, αλλιώς πες το, αλλιώς, όχι έτσι, δεν θέλουμε τέτοια, δεν θέλουμε. Το αρπετό. Ούτε έτσι, αλλιώς, έλα πάρ' το αλλιώς, δεν θέλω. Ο συμπολίτης τέλος πάντων είναι αυτό. Ο συμπολίτης τέλος πάντων. Έτσι, δεν θέλω. Δεν θέλουμε. Στο κοινό, ο συμπολίτης τέλος πάντων μας περίμενε με τόση να το πω, από τότε που είχε ανέβει από την Β' Εθνική και έλεγε «Ω, θα γίνει το ένα». Ναι. Του Πρίγιοβιτς λες τώρα. Ναι, του Πρίγιοβιτς λέω. Τρεχάτε, κρυφτείτε. Εντάξει, τα γνωστά. Μπαγάκια, κρυφτείτε κτλ. Λοιπόν, και μόλις είναι στο 1-1 το παιχνίδι, είναι στο 80 κάτι. Ναι, έχει χάσει πέναλτι ο Άρης, ναι. Ναι, είχε χάσει και πέναλτι με αυτή την εκτείναξη του Πασχαλάκη στην κυριολεξία. Προσέξτε τώρα, αυτό το γκολ, αν το ξαναδείτε, μόνο ένας τέτοιας κλάσης και τέτοιο επίπεδου σεντρεφόρ σαν τον Μπρίγιοβιτς μπορεί να το βάλει. Έχει ρίξει το κορμί του, έχει βάλει το πόδι του έτσι ούτως ώστε να προλάβει τον αντίπαλο και τον τερματοφύλακα. Είναι υψηλής δυσκολίας γκολ αυτό. Ναι, και ήταν στο 1-1 και που λένε, να λένε όλοι θα βγει, θα βγει ένα. Ναι, θα βγει. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Λέω περιμένετε και κάνω μια. Να κοιτάξτε το Γουάρντα. Βλέπω ένα εκπληκτικό σλάλωμα από τα δεξιά από το Γουάρντα. Λέω τι κάνει, λέω. Ναι. Γύρισμα και γκολ. Εκεί που δεν τον προλαβαίνει. Εκεί που δεν μπορεί να τεράστια. Πόσο θέλω να γυρίσει. Πόσο θέλω να γυρίσει ο Πρίγιοβιτς. Γεια σου, teenager, πάω διάλειμμα, φιλιά! Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πριν πάμε. Στάση ανθρώπου σαν τη δική σου Κωστή, με συγκινεί. Εγώ προσωπικά είμαι και στο στρατό και στον που είναι η μονάδα που ανέφερες. Α, μάλιστα, τίποτα δεν χρειαζόμαστε, μόνο τη στήριξή σας, όλα καλά θα πάνε, ζούμου σου, καλή εκπομπή φίλε μου, σ' ακούμε στο ποτάμι, να ξέρεις, μεταξύ μας αυτά, φιλιά, αδερφέ μου, τι να πω. Κρατάτε, βαστάτε εκεί, βαστάτε. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα σε όλους, την αγάπη μας, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε γρήγορα για το δεύτερο μέρος. Θυμίζουμε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης 764-900. Έρχεται
delivery η συσκευή που θέλετε στο σπίτι. Φυσικά Αιγαίων, δικητήριο 214.000 δηλιβεριά, ωραιόκαστρο 6956-66, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά και για takeaway και για νηστίσιμα. Βάλτε ωμέγα 3 στη διατροφή σας. Μεγάλη ασπίδα στον οργανισμό. Μεγάλη ασπίδα. Πεντακάθαρα, πεντανόστιμα όλα το Αιγαίων, γι' αυτό έχει κάνει 2 μαγαζάρες. Πρότυπα ηχθειοπολία. Νικολαίδης, αροζαχοπλαστία, Καραολή και Δημητρίου 237 και 163. Πεντανόστιμα και τα ψωμιά του και τα σφολιατοειδή του και οι τούρτες και τα κεράσματα και τα γλυκά και προφιτερόλ και σοκολατόπιδες και τα πάντα. Όλα. Και Τσαντεκίδης, αυτοκίνητα μεταχειρισμένα σαν καινούργια, ανεβαίνοντας στον δρόμο Γεωρόκαστρο απέναντι από τα Τζάμπο. Εκεί λοιπόν θα βρείτε αυτό που ακριβώς θέλετε, μεταχειρισμένο σαν καινούργιο. Και το πηγαίνετε και σε όποιον μάστορα θέλετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε! Επιστρέψαμε! Τσάτς στο μικρόφωνο με όλους σας εκεί πέρα έξω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα, κάθε ίωση την καίμε. Με αισιοδοξία, με ψηλά το κεφάλι, με ψυχραιμία, με αυτοσυγκράτηση, με ωριμότητα και με πολύ μυαλό. Μένουμε μέσα στο σπίτι για τις απαραίτητες μόνο εξόδους, για τις απαραίτητες. Μόνο εκεί που είναι απαραίτητο. Αφήστε λίγο τις βόλτες για λίγο διάστημα για να μπορούμε να βγούμε γρηγορότερα έξω. Αφήστε λίγο. Τα είπαμε, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Θυμίζω, Χαλβάς Λουκάς, αυτή είναι η συνταγή φερμένη από την πόλη, φτιαγμένη στο χέρι, 76-43-62 και για την περίοδο της νηστείας, με υπέροχα υλικά. Γι' αυτό και είναι κορυφαίος, γι' αυτό και εξάγει σε Αυστραλία, σε Ευρώπη, παντού 14 πεντανόστιμες γεύσεις. Μπείτε και στο lukas.gr να δείτε σε ποια ζαχαροπλαστεία, σε ποια παντοπολία μπορείτε να προμηθευτείτε το συγκεκριμένο χαλβά. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Σήμερα έχουμε θεματάκι, ποιο είναι κατά τη δική σας άποψη το γκολ που έχει μείνει πιο δυνατά χαραγμένο, πιο ανεξίτηλα χαραγμένο στη δική σας μνήμη. Άλλο επειδή έχει ιστορική σημασία, άλλο επειδή είχε βαθμολογική, άλλο επειδή είναι συνεβασμένο με τίτλο, άλλο με μια πολύ δυνατή στιγμή όπως αυτό εδώ. Πριν πάμε στη γραμμή, πριν πάμε στις γραμμές, τα πέντε λαμπιόνια που αναβοσβήνουν, αυτό εδώ πέρα θα ήθελα πολύ να το έχω από τον φίλο μου τον Τάσο τον Σταμπουλή, από την περιγραφή που είχε τότε στον 103, αλλά αυτή βρήκα τώρα. Ο Γκαρσία. Εκείνο το εκπληκτικό. Που ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ με πολύ φάλτσο γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Πάμπλο Γκαρσία. Στο 59-1-0 ο ΠΑΟΚ, η Τούμπα παίρνει φωτιά. Βλέπετε τι γίνεται, πόσο έξαλλοι είναι οι πανηγυρισμοί για αυτό το απίστευτο. Βλέπω τι παικταράδες πάνε και τον αγκαλιάζουν. Κοντρέρας, Λίνο, Μουσλίμοβιτς, Σάντος στον πάγκο. Μόνο αυτοί που πηγαίνουν και τον αγκαλιάζουν. Ήταν αδύνατο να αντιδράσει. Τεράστιες προσωπικότητες. Τεράστιες. Και Βιερίνια βέβαια. Εννοείται, η Τούμπα καίγεται. Δεν θα καεί. Για αυτό το υπέροχο γκολ από τον Πάμπλο Γκαρσία. Ένα πανέμορφο γκολ από τον Ουρουγουανό. Ινδιάνε μου. Δείγμα μεγάλης τεχνικής. Εξαιρετικό. Έχει κάνει τρομερή περιγραφή ο Σταμπολής. Ο Κανελάκης εδώ το περιγράφει. Δεν έχουμε παράπονο. Αλλά έχει κάνει μια πραγματικά συγκλονιστική περιγραφή. Ο φίλος μου, λοιπόν, ο Παπαϊωάννου το έχει αυτό το γκολ. Στο κινητό να μου το στείλει κάποια στιγμή. Ο Αντώνης, γεια σου Αντωνάκη μου. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ναι, καλημέρα σας. Πού είσαι Κωστάκη? Oh, καλώς το Δημητράκη, καλώς την Μασκότ. Με τη μία με πιάσετε, κατευθείαν γκολ έβαζα από τα αποδυτήρια. Κατευθείαν, δεν έχει αυτά τα θέματα. Είσαι μεγάλος γκολτζής και τραγουδιστής και τα πάντα είσαι. Πολύ ωραίο αυτό που μου στείλες. Ενώ όλοι νομίζουν ότι ένας ιός έχει γονατίσει την ανθρωπότητα, γονατίζουμε μπροστά στον ιό του Θεού για να ζητήσουμε βοήθεια. Πάρα πολύ ωραίο, φίλε, χωρίς να αναγκάζουμε κανέναν να πιστέψει με το ζόρι. Κοιτάξτε, έτσι. Όταν ρίχνει το αυγό στον ποπό, να δεις για πότε εκείνα τα παλικάρια που δεν πιστεύουν, πώς παρακαλάνε μετά Χριστέ μου, Παναγιά μου, το θέμα όλοι κάτσε καλά. Δεν είναι να έρθει, φίλε, το αυγό στον κόλο, έτσι. Το θέμα είναι, ανά πάση στιγμή, να λες, τώρα νομίζω επαναπροσδιορίσαμε αρκετά πράγματα και λέμε, Θεέ μου, αυτό λέμε, βοήθησε να περάσει αυτή η μπόρα, να ξαναβγούμε έξω σαν άνθρωποι, νορμάλ, να κυκλοφορήσουμε, να αγκαλιαστούμε, έτσι, να βγούμε τις παρέες μας, τα παιδιά μας, το μέλλον τους. Όταν βγαίνει η περίεργη Μέρκελ, αυτή η ξινή φάτσα να πούμε, και λέει η μεγαλύτερη πρόκληση στην ιστορία της ανθρωπότητας
μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το λέει χεσμένη η Μέρκελ, καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Καταλαβαίνετε. Πολλά γίνονται γιατί υπάρχει αυτός ο ανθρώπινος εγωισμός και έχουμε τον εγωισμό με την κακή την έννοια του εγωισμού και μετά τότε πέφτουν οι αδυναμίες και βλέπουν ότι ας ελπίσουμε τίποτα... γρήγορα να βρεθεί το φάρμακο, γρήγορα να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες οι ανθρώπινες απώλειες. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε λίγο για να πούμε μερικά πραγματάκια να γελάσουμε. Θυμάμαι μια περιγραφή όταν στην πρώτη φάση όταν θυμάμαι στο κύπελο είχαμε χάσει το Παναθηναϊκό Βίου, μηδέν πολλά χρόνια. Ναι. Και λίγο σπίτι και χαρακτηριστικά. Κάτω στην Τούμπα είναι τυπική διαδικασία, είναι κάτω στην Τούμπα και φάγανε την τεσσάρια η οποία ήμουν μέσα. Πάνω στην Τούμπα, πάνω. Πάνω κάτω δεξιά, πάνω λένε, όπως πάνω. Και να γίνει εσείς εκεί πάνω, αυτό λένε, εσείς εκεί πάνω. Λοιπόν, πάνω κάτω εγώ ξέρω ένα πράγμα, φάγανε τεσσάρα την πρώτη τεσσάρα και μετά γευτήκαμε και τη δεύτερη τεσσάρα πάλι στην Τούμπα πριν από λίγο καιρό. Πάλι πολύ ωραία γεύση. Φυσικά και το αλυσμόνητο του... Με την Arsenal, με το Βρίζα, ναι. Το 1-1 που έβαλε και το κολάκι και κλαίγαν όλοι και κάτω. Και το φοβερό πρωτοσέλιδο της Sun που έλεγε This is the end. Παίξανε με το όνομα του Βρίζα. Έτσι. Έχουμε πολλά, δηλαδή πάρα πολλά. Και είχα πάει και μια φορά παλιότερα και στο Καραϊσκάκι. Που, δεν ισχύει, που δεν ισχύει ότι γυρίζει σαν τεχνικός διευθυντής. Το λέμε έτσι απλά επειδή το είδαμε. Δεν ισχύει. Πάμε παρακάτω. Το θέμα είναι όποιος και να έρθει, το θέμα είναι να βοηθήσει πραγματικά και όχι για τον εαυτό του, αλλά πραγματικά για την ομάδα και για το σύνολο να χαρεί ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Έγινε Μιτσάκο! Γεια σου Δημητράκο μου! Μην μασάμε τίποτα! Σε περιμένω το μεσημέρι! Τρες πουλάμε! Φιλιά! Φιλιά! Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα την καίμε με χαμόγελο, με πίστη, με αισιοδοξία. Όχι στην κοσμάρα μας, ξέρουμε τι συμβαίνει συνειδητά, ψύχρεμα, μένουμε στο σπίτι. Και θα κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Θέλω να το πιστέψετε. Το ψυχολογικό σκέλος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μη σας πω το ίδιο σημαντικό. Με το σωματικό, με το θέμα της σωματικής υγείας. Το πόσα είμαστε ψυχολογικά. Αν λυγίσουμε, αν καταρρεύσουμε, τότε ανοίγουμε την πόρτα να έρθει και η κατάρρευση η σωματική. Πρέπει ψυχικά, ψυχολογικά... Να δίνουμε θάρρος σε αυτούς που είναι λιγότερο δυνατοί, σε αυτούς που βλέπετε ότι χάνουν το κουράγιο τους. Αυτά τα πράγματα έχουν τα up και τα down. Έτσι εννοείται, για να το πούμε σε άψογα ελληνικά. Θα έρθουν στιγμές που μπορεί να πέσετε, θα ξανασηκωθούμε. Το KRSTA Permitido Levantarsis Obligatorio γίνεται πράξη. Σε τέτοια θέματα θα περάσουμε και από αυτή την περιπέτεια. Θα την αφήσουμε πίσω μας αυτή την πόρα και θα γυρίσουμε και θα πούμε βγήκαμε ατσαλωμένοι, βγήκαμε πιο δυνατοί. Να το ξέρετε, έτσι θα γίνει. Ναι, γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Εγώ ακούγομαι, Κώστα. Βεβαίως, ναι, έλα. Κωστή, δεν σε γνωρίζω. Ο χαρακτήρας σου που εισπράττουν μέσα από το ραδιόφωνο μου επιτρέπει έτσι να πάρω τηλέφωνο να πω για τον γκολ το οποίο θυμάμαι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το όνομά σου, το όνομά σου. Χρήστος. Χρήστος, από Πέλα. Από Πέλα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ καταρχήν για τα λόγια σου. Πάμε παρακάτω. Τι ηλικία έχεις περίπου, πού είσαι ηλικιακά? Είμαι το 64 γεννημένος και έχεις ψυχάρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άρα θυμάσαι εκείνη την ομάδα σου του 74-75, ήσουνα 10 χρονών και έχεις μνήμες, λοιπόν, ας πούμε, έτσι. Θέλω τη δική σου μνήμη, γιατί δεν μπορώ να συγκρατήσω τα γεγονότα. Ήταν ο Βασιλάκος που στο μάτς που έγινε το περιστατικό με τον Λόραντ. Ναι, ο Βασιλάκος που ήταν δίπλα στον πάγκο, καθόταν δίπλα του, όταν κατέρευσε ο Λόραντ, ναι. Λοιπόν, η πρώτη μου επαφή με την Τούμπα, είχα τον θείο μου ο οποίος να είναι καλά και με έφερε σε αυτόν τον χώρο. Είναι στιγμές που πραγματικά δεν μπορούν, εγώ αν ήμουν ζωγράφος θα μπορούσα να ζωγράφιζα και την Τούμπα και τους φιλάθλους και όλα τα γεγονότα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονό. Όμως Κωστή, επέτρεψέ μου, ναι. Έχουμε ηλεκτρονική επικοινωνία με τους συναδέλφους. Πριν από λίγο... είχα μια ενημέρωση από έναν εκπαιδευτικό, είμαι φυσικής αγωγής σε πρωτοβάθμια. Α, μάλιστα, μάλιστα. Είναι και εσύ την πρόεδρο μου σε δευτεροβάθμια. Και αναφέρει για ένα τηλέφωνο και για ανάγκη αίμα, για ένα συγγενικό πρόσωπο, ένας εκπαιδευτικός. Απλά το αναφέρω, έχει αφήσει το τηλέφωνο. Ωραία. Εάν υπάρχει δυνατότητα. Βεβαίως, να το πεις κιόλας, να το πεις. Να πούμε το τηλέφωνο. Βεβαίως, αφού το δημοσιοποιεί, ναι, γιατί ναι, υπάρχει ναι, ανάγκη. Ναι. 694. Ναι. 577 1684. Μιχαηλίδης Μενέλαος, μαθηματικός. Πες το άλλη μία φορά. 694 577
16-84. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κωστή. Να πούμε ότι μπορείτε να δώσετε αίμα, υπάρχει τεράστια ανάγκη και μαστερεύουν οι φιάλες μας. Δεν ξέρω τώρα αν ακούει η Σοφία και αν μπορούμε κι εμείς να δώσουμε. Δεν ξέρω αν, γιατί δεν είχαμε την τελευταία αιμοδοσία, δεν κάναμε. Υπάρχει στη ΔΕΘ ειδικό συνεργείο που εξυπηρετεί για την αιμοδοσία όλο αυτό το διάστημα στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης. Αν είστε υγιείς, με απόλυτη ασφάλεια εκεί, κάντε τη βόλτα σας, θα κάνετε τεράστιο καλό. Να δώσετε για τον συνάνθρωπό μας. Κωστή, ναι. Αυτές τις μέρες παίρνω παρακίνηση, σου λέω, από τον χαρακτήρα σου, από αυτά τα οποία ακούω, να σου πω ότι έχω 4 παιδιά, έχει φύγει από τη ζωή ο Στέλιος με τη λευχαιμία και αυτό το οποίο βιώσαμε 3 χρόνια στο Ιπποκράτειο είναι ό,τι βιώνει τώρα ο πλανήτης. Είναι φοβερό. Δηλαδή, αυτές οι συνθήκες που έπρεπε τις απομόνωση να έχει ο Στέλιος με το γενικό πρόσωπα της καραντίνας, υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη. Μέσα εκεί, φίλε μου, κατάλαβα τι σημαίνει ψυχή. Γι' αυτό σου λέω ότι έχει ψυχή. Δεν χρειάζεται τα μάτια της καρδιάς και της ψυχής, φίλε μου. Δεν ξέρω. Πρέπει να είσαι άνθρωπος. Άνθρωπέ μου, άστα αυτά. Δεν χρειάζεται να λέμε. Μόνο που έχεις περάσει από ένα τέτοιο. Το αναφέρω γιατί. Όχι για λύπηση, πρόσεξε. Το αναφέρω γιατί. Για να καταλάβουμε ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε κάποιους στόχους, να πειθαρχήσουμε και όλα αυτά περνάνε μέσα από τον αθλητισμό. Τι να σου πω. Αφού έχεις περάσει από μια τέτοια τεράστια περιπέτεια, έτσι, το λέμε γιατί είναι εκεί τώρα. Την περνάμε τώρα. Την περνάμε τώρα. Έχω καταλάβει ότι δεν είμαστε συνειδητοποιημένοι. Την περνάμε τώρα. Ναι. Όχι την πέρασες. Άρα θα έλεγα δικαιούμε, έχω την υποχρέωση. Όχι απλά δικαιούσε. Και σκέψω ότι λοιπόν, έπρεπε να έχεις το παιδί σου εκεί απομονωμένο και εμείς τώρα συζητάμε να είμαι στο σπίτι μας, να είμαστε υγιείς με το με τις μουσικές μας, με το ραδιόφωνό μας, με τα πάντα μας, με το YouTube, με όλη την άνεσή μας. Έτσι, απλά είπαμε να μείνουμε λίγο μέσα, σκέψου. Γιατί παίρνω την επιβολή και το αναφέρω. Το αναφέρω αυτό γιατί ο σεβασμός είναι προς αυτούς τους ανθρώπους. Ίσως δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ευπαθείς ομάδες. Λοιπόν, βάζω μια τελεία. Ένα άλλο που θέλω να σου πω. Μετά από αυτό το γεγονός, συνέδεσε το μάθημα της φυσικής αγωγής με προγράμματα αγωγής υγείας. Ναι. Μέσα σε αυτά τα προγράμματα, και θα ήθελα να είσαι ένα από τα πρόσωπα και εσύ που θα συνειδηθούμε, ήταν ο αγαπητός κύριος Γιώργος Κούδας, ο Δημήτρης Οπέλκας, η κυρία Βούλα Πατουλιδού, οι οποίοι έχουν περάσει σημαντικά μηνύματα. Ναι. Πιστεύω ότι αυτή τη δουλειά που κάνεις, αυτή τη δουλειά, λειτουργήμα θα έλεγα, αυτή την εποχή, αυτά που λες, ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, σαν εκπαιδευτικός φίλε είσαι. Να είσαι καλά. Αυτά τα πρόσωπα θα προσπαθήσω να κοινοποιήσω εγώ μέσω του διαδικτύου της πλατφόρμας με τους μαθητές μου. Όταν τελειώσουμε από όλο αυτό, άνθρωπέ μου, θα ήθελα να επικοινωνήσουμε γιατί. Δεσμεύομαι, θα έρθω να μιλήσουμε στα παιδιά, να μιλήσουμε για τα ΜΜΕ, για τα ραδιόφωνα, να πούμε ό,τι θέλετε. Ακριβώς. Κωστή, κάθε χρόνο, αυτό γινόταν βέβαια και παλιότερα, κάθε σχολική χρονιά υλοποιούμε το πρόγραμμα και λένε πρώτη ημέρα εθελοντικής δράσης αίματος και μυαλού των οστών κλπ. Θα ήθελα αυτό να κουμπώσει, να συνδεθεί με αυτή την προσπάθεια την οποία κάνεις. Είδα τι αγώνα κάνουν οι νοσοκόμοι και το... Συγκλονιστική. Και πιστεύω ότι από αυτές τις διαδικασίες μόνο δυνατοί μπορούμε να βρούμε. Αυτοί φίλε είναι αξιέπαινοι, όχι εμείς που είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί, νοσηλευτές, οδηγοί ασθενοφόρων, οι γιατροί, οι νοσοκόμες, οι σεκιουριτάτες, αυτοί που δουλεύουν, τα παιδιά που είναι φαντάρες στον Εύρο και τώρα κρατάνε αυτές τις μέρες θερμοπύλες εκεί, όλοι αυτοί είναι αξιέπαινοι. Σε αυτούς αξίζει τα μπράβο, έτσι. Σε αυτούς. Και σε γονείς και σε ένα που πέρασαν από τέτοιες περιπέτειες μεγάλες και... Πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση να λέμε μερικά λόγια όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες. Κοιτάξτε, όταν σε πρώτο χρόνο, όπως και στον αθλητισμό, όταν δεν βιώνεις σε πρώτο χρόνο ένα γεγονός, είναι θεωρία. Έτσι είναι και η προπόνηση. Άλλο είναι ο αγώνας, άλλο είναι η προπόνηση. Έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Άλλο είναι να παίζεις. Άρα, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ως υγιείς τι σημαίνει ευπαθής ομάδα. Και αυτά τα οποία ακούμε από τους γιατρούς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ο περιορισμός πραγματικά είναι πιστεύω ότι όπλο. Θα σώσει ζωή. Αλλά αυτή η ένεση ψυχικής τόνωσης, φίλε που κάνεις, να είσαι καλά. Σε ακούω συνέχεια. Αλλά αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο, σου λέω την αλήθεια, όχι για τον γκολ που ήθελα να πω και για τον γκολ, γιατί πιθανόν έχω κόψει πολλούς που ήθελα να μιλήσουν. Όχι, αλλήμωνο. Για την ενημέρωση του συναδέλφου, άριστα έκανες. Πριν από λίγο που λέει
Έχει ανάγκη από εμά. Λοιπόν, θα τα πούμε σίγουρα σύντομα, φίλε, με την άδεια βέβαια διευθυντών, προϊσταμένων κλπ. Εννοείται, εννοείται. Σε φιλώ και σε χαιρετώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλά, σε ευχαριστώ. Ένας πατέρας, ακούσατε έτσι. Το έχασε το παιδί του. Λοιπόν, από τη λευχαιμία, ξέρετε, αυτοί που έχουν περάσει από τέτοια λούκια ή αυτοί που περνούν από τέτοια λούκια, παιδιά που είναι κλεισμένα σε ένα δωμάτιο και επικοινωνούν μέσα από ένα τζαμάκι με τους υπόλοιπους, νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω πριν γκρινιάξουμε που πρέπει να μείνουμε 15-20 μέρες μέσα στις ανέσεις του σπιτιού, με τα φαγητά μας, με τους καφέδες μας, με το ίντερνετ, με τις μουσικές μας, με τα ραδιόφωνά μας, έχοντας την υγεία μας. Ας μην με δυσανασχετούμε τόσο. Θερμή παράκληση. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Να περιορίσουμε λίγο τις εξόδους μας για λίγες μέρες. Κύριε γυμναστά μου, όταν βγούμε από όλο αυτό, δέσμευση, από τώρα στο λέω, θα έρθουμε να μιλήσουμε στα παιδιά. Για ό,τι θέλουν, για τον ΠΑΟΚ, για τα ραδιόφωνα, για τα site, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Έτσι και με μεγάλη χαρά να σας υποδεχτούμε και εδώ στο ραδιόφωνο όταν φύγουμε από όλο αυτό, να σας ξεναγήσουμε. Πάμε, πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές πριν το διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, αλώς τον. Τι λέει. Σε ακούω λίγο. Έχεις κορδόνι, βγάλ' το άμα έχεις μαραφέτη. Όχι, δεν έχω μαραφέτη, από κινητό παίρνω. Α, τώρα καλύτερα, τώρα κάπως καλύτερα, έλα, σε ακούω. Λοιπόν, πόσο μπροστά ήταν η Λοκομόντο ρε φίλε. Από το σπίτι δεν θα βγω, έχω κορονοϊό. Όπω φίλε, έχουν πει τέτοιο στίχο. Δεν έχουν πει τέτοιο στίχο. Όχι, αλλά... τον άλλο το στίχο έχουν πει που δεν μπορούμε να τον πούμε, αλλά τέλος πάντων. Το πίνω, ξέρω εγώ, χυμούς και παίζω προ. Ναι, εντάξει, ναι. Κάντε τουρνουά. Τώρα κολλάει, το έχω κορονοϊό. Τώρα δηλαδή, κολλάει, φίλ, μόνο κολλάει. Μόνο κολλάει. Παιδιά, αφού υπάρχει και το Skype, δηλαδή... Μπορούμε να μιλήσουμε με τους γονείς μας, με τη βιντεοκλήση, είτε μέσα από το Viber, είτε μέσα από το Messenger, εντάξει. Να τους δούμε, να μιλήσουμε. Εντάξει ρε παιδιά, λίγο... Οι μεγάλοι άνθρωποι λίγο πολύ δεν ξέρουν να ρεχνιστούν. Εντάξει ρε παιδί. Λίγο να τους εκπαιδεύσουν. Τους εκπαιδεύεις. Εντάξει. Μπαμπά, πήγαινε λίγο εκεί που λέει, στο χωβάλι στο κινητό που λέει Viber. Ναι. Πάτα, θα σε καλέσω, κάνε έτσι δεξιά το χέρι σου εκεί που λέει την καμερούλα. Δεν είναι δάκε κάτι τόσο συγκλονιστικό. Σκεφτείτε λίγο τι χαρά παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί. Που τώρα είναι απομονωμένοι. Ειδικά αυτές οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Έτσι. Εντάξει ρε παιδιά, θα το περάσουμε ρε παιδιά. Τι να πω ρε γαμώτο. Δηλαδή μας έτυχε και αυτό. Και αυτό όμως θα το περάσουμε. Τι να τα λυγίσουμε. Να ψυχοπλακωθούμε. Βρε, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει ρε Κωστή. Μα έτσι πρέπει. Έτσι. Και να θέλουν. Έτσι. Δεν είναι μόνο δικό μας θέμα, αδερφέ μου. Όπως βλέπεις είναι παγκόσμιο αυτό. Δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Έτσι. Αυτό λέμε. Εντάξει. Θα το περάσουμε. Αν δεν έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ μας. Αυτό το πράγμα δεν παίρνει. Δηλαδή μην κοιτάζουμε ο καθένας ας πούμε την πάρτη του. Έλα μωρέ τώρα σιγά θα βγω έτσι τον αφήνω. Όχι, όχι. Ο καθένας, ναι, ξέρεις που πάει η πάρτη του. Η πάρτη του λέει το εξής. Ο καθένας μπορεί μόνος του να περιορίσει τον εαυτό του στις εξόδους, να μην σου λατσάρει στην παραλία, να πούμε, να μην μπουκάρει στα σούπερ μάρκετ να είναι 200 άτομα απ' έξω, με σύνεση. Θέλεις τη βολτίτσα, μπες στο αυτοκίνητο, κάνε τη βολτίτσα σου. Θες τόσο πολύ να περπατήσεις, μην πας εκεί που είναι όλοι μαζί τσούρμο. Πήγαινε ρε παιδί μου, βγες κάνε μια βόλτα. Ανέβασε την ταράτσα ρε παιδί μου, βγες στο σύλλογο, δεν ξέρω πού θα πας. Ναι, εντάξει. Κατάλαβες. Του λέω, πάνε σε τέτοιο που είσαι μόνος σου και περπάτω στο τέλος. Ακριβώς, ακριβώς. Κάνω στην παραλία, δηλαδή όλοι ακριβώς. Μαζί, άστο, 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 αυτό, αυτό είναι φίλε. Αν κολλήσεις εκεί, αν κολλήσεις εκεί, θα πας στο φίλο σου, θα πας στη γυναίκα, θα πας στο παιδί. Μα εννοείται, δεν έχει να κάνει μόνο με σένα. Έτσι. Αυτό λέμε. Μερικοί δεν το βλέπουν έτσι. Λέει έλα μωρέ τώρα. Δεν πάει το. Έλα μωρέ τώρα εδώ δεν έχει φίλε. Μία εκατομμύριο να κολλήσει, θα κολλήσει και όλου του γύρω. Ακριβώς. Ακριβώς. Έτσι το έτσι λίγο. Δηλαδή αξίζει να το πω αλλιώς. Έτσι. Αξίζει το παιδί του. Έτσι, έτσι. Όχι βέβαια. Όχι. Πες μου τον γκολ που θυμάσαι εσύ. Τον γκολ. Τον γκολ που θυμάσαι εσύ πιο ανεξίτηλα. Τον γκολ που θυμάμαι εγώ πιο ανεξίτηλα. Χαραγμένο στη μνήμη σου. Ένα μα σου φέρει εικόνα δηλαδή. Τάκ, κάνε το εικόνα. Το, εντάξει, έχω δει άπειρα γκολ, έτσι, από μωρό παιδί. Ένα είναι το γκολ, το οποίο, όχι μόνο σε μένα, σε όλους τους παοξίδες έχει μείνει. Μουσλίμοβιτς Κωνσταντινούπολη, ναι. Φίλε, και να κουνάει εκεί πάνω. Αυτό, αυτό μέσα, με το οποίο ξεκινήσαμε. Και οι Τούρκοι να έχουν γυρίσει τα μυαλά. Τρέλα. Τρέλα, τρέλα. Αυτό με το οποίο μπήκαμε. Αυτό.
Έγινε, σε χαιρετώ. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Έγινε. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Αυτές οι τρεις γραμμές που είναι μέσα. Ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνουμε, Κωστή μου. Χριστάρα μου. Έλα, Κολομπάμπο, εχώρα. Καλώς τον. Κωστή μου, απλά όταν θα τελειώσει αυτό το πράγμα, γιατί θα τελειώσει αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να μην ξεχάσουμε κάποια πράγματα. Τώρα όλοι δηλαδή που λέμε για ήρωες, γιατρούς και εσύ και κάπου κτλ. Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό όλοι ήμασταν υπέρμαχοι το να γίνουν όλα ιδιωτικά. Όλοι. Πολλοί. Και ακριβώς. Μάλιστα έμελε η μοίρα να κυβερνάει αυτή τη στιγμή σε αυτή την κρίση τη χώρα ένα κόμμα το οποίο είναι 100% υπέρ ιδιωτικοποίησαν τα πάντα. Έτσι, και ειδικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι λοιποί, έτσι. Ακριβώς. Και τώρα αυτοί είναι οι ήρωες, φίλε. Αυτοί που είναι τώρα. Αυτό ακριβώς. Δεν γίνεται, Κωστή μου, κράτος εν έτη 2020 να μην έχει σωστό και οργανωμένο σύστημα υγείας. Και εμείς, με αφορμή και αιτιολογία την κρίση, θα ισοπεδώσαμε όλα. Έτσι είχαμε φτάσει στη στιγμή τα νοσοκομεία να μην έχουν γάζες, να μην έχουν σεντόνια, να μην έχουν αναλώσιμα και τα πάντα. Να επαναθεωρήσουμε ορισμένα πράγματα και με τις επιχειρήσεις, όλα ιδιωτικά κτλ. Και τώρα βλέπουμε ότι όλοι θα αναγκαστούμε να πάμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του κράτους, γιατί το κανόνι που θα βαρέσει θα είναι ανάληπτο. Ακριβώς. Δηλαδή, επαναπροσδιορισμός σε πολλά πράγματα και στη συμπεριφορά μας και σε πράγματα που τα θεωρούσαμε ασημαντότατα, ούτε δίναμε καμία σημασία. Τώρα καταλάβαμε την αξία τους. Έχει πολύ μεγάλη μάχη θα πρέπει να γίνει, Κωστή μου. Είμαστε στην αρχή ακόμα. Ο Απρίλιος θα είναι δύσκολος, αλλά θα τον παλέψουμε και θα είμαστε δυνατοί. Όχι, εγώ λέω μάχη θα γίνει και μετά, για να μπορέσει να επανέλθει αυτή η επαφή ανθρώπινη, η οποία τώρα βλέπεις ότι γυρίζουμε στην εποχή του Νεάντερταλ. Θα βλέπουμε τον άλλο πλησιάσει ένα μέτρο και θα του δίνουμε ροπαλιά. Περνάει ο άλλος από κοντά και ξέρεις τον κοιτά, τραβάρε μάτρα τι θέλεις, γιατί είσαι κοντά. Μου έχει στείλει μήνυμα που έχω κλάψει, το είδα βέβαια, συγχωρέστε με, το έχω πει με το κινητό, δεν έχω καλή σχέση με Viber, με αυτά κτλ. Αλλά το μήνυμα που μου έστειλες ότι παλιά βήχαμε για να μην ακουστεί. Όταν αεριζόμασταν και τώρα αεριζόμαστε για να μην ακουστεί όταν βήχουμε, γιατί είναι η αλήθεια, φίλε. είναι καταπληκτικό όμως, έτσι. Παλιά λέει βήχαμε για να μην ακουστεί το φρουτ, τώρα λέει αεριζόμαστε για να μην ακουστεί ο βήχας. Γιατί βήχε ο άλλος και τον κοιτάμε όλοι με μισό βάθος. Όχι ρε, θάνατος, μαχαιριές, την πλάτη. Τίποτα, Κωστή μου, θέλει πραγματικά πολύ γερό στο μάχη, πάρα πολύ αλληλεγγύη και μεταξύ των οικογενειών και μεταξύ όλων μας, να σταματήσει αυτή η υπερκριτική του να θάβουμε ένας τον άλλον. Έξι. Περάσουμε και από εδώ. Θα βγούμε και πιο καλή. Και μια παράκληση. Ναι. Θα βγούμε καλοί άνθρωποι μια και να μην ζητάμε μέτρα, υπέρμετρα ασφαλείας, γιατί ζητάω, διαβάζω κάτι στρατιωτικούς νόμους και πάρτε μέτρα και πατήστε το κελιά στη παιδιά. Ό,τι έρχεται από τέτοια μέτρα δύσκολα ξαναφεύγει. Να το έχει το υπόψη. Όταν δίνουμε εργαλεία να μας θερούν υπέρμετα την ελευθερία αύριο μεθαύριο, αυτά τα εργαλεία μένουν. Ακριβώς. Απλά να σώχουμε ακριβώς, σαν κριτική σκέψη. Χριστάρα μου. Και για το ευχάριστο Κωστή μου, ναι. Το γκολ του Ζλάταν στην Κωνσταντινούπολη, ναι. Επειδή είχα την τύχη να είμαι και μέσα, μαζί με άλλους 2.000 αδερφούς κτλ, δεν αλλάζει με όλα τα γκολ του πλανήτη. Αν φύγω δηλαδή και πάω στον άλλο κόσμο ή σε έναν άλλο πλανήτη, αυτό το συνέστημα δεν αλλάζει. Δηλαδή να μου πει ποιο είναι η πέρα τη χαρά εκτός από το να από τα παιδιά και τα λοιπά. Σε θέμα πολιτικό, ποιο ήταν η πέρα τη χαρά ήταν αυτό το γκολ. Και ποτέ δεν είδα τον Μούσλι να σηκώνει τη φανέλα, γιατί είχαμε γίνει βάρη. Το είπα, τα γυρίσαμε στην Ελλάδα. Αυτό το μου κουράγιο και όλοι μαζί έτσι να είμαστε, όπως λέμε ζούμε σου και όπως λέει και ο φίλος μας όπως Γκόραν. Μόνο ενωμένοι θα βγάλουμε όλα. Αλλά ενωμένοι κανονικά. Μόνο έτσι. Έτσι ατομιστές και μόνο την πάρτι μας. Μόνο έτσι μπορούμε. Μόνο έτσι. Φιλιά, γεια σου Χριστάρα μου. Καλημέρα, γεια σου Χριστάρα μου. Μην καλείτε άλλο να πάρουμε αυτές τις γραμμές, τις δύο που απομένουν και μετά θα ξαναγυρίσουμε μετά το διάλειμμα. Ναι, παρακαλώ. Μήπως γνωρίζετε ποιο ήταν το καλύτερο γκολ που φάγαμε από ξένο παιχτή. Που φάγαμε. Α, μάλιστα, εσύ πήγες αλλού. Εγώ έλεγα αυτό το καλύτερο που έχουμε βάλει. Πήγα στο αυριανό κουίζ. Εγώ. Κοιτάω μπροστά. Το καλύτερο γκολ που φάγαμε. Ναι, Κωστή, ήμουνα μέσα και από τότε βασικά θα σου πω. Μάλλον θα σου πω τι έγινε και να καταλάβεις και ποιον λέω. Από τότε αυτός ο παίχτης είπαμε εντάξει. Είναι παιχτάρα, είναι σεντερφόρ, είναι. Με τον Σουάρες του Άγιαξ. Ακριβώς, Κωστή.
τι μας έκανε εκείνη τον γκολ, δηλαδή. Το θυμάμαι, ήμουν μπροστά. Το σκοτεινιασμένο οκτάλεπτο του Τσιρίλο. Τι να πω. Ξέρεις, δεν βρέθηκε ένας να κάνει μια γένα λίγο νωρίτερα από τη γυναίκα του. Ήταν να πάει, μπράβο, γεννούσε η γυναίκα του και τελικά αντί να πάει εκεί πέρα έπαιξε. Ένα παουξάκι, ένας μευτήρας να κάνει μια πρόκληση. Του πούνε γέννηση, φίλε, έλα. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά την κολάρα μου σου κόστη, το θυμάμαι. Δεν το συζητάω. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν το συζητάω. Έκανε κουδούνια εκεί. Λοιπόν, καλύτερα γκολ δεν το είπε κανένας. Εγώ θα το πω, αλλά δεν είναι φανταζία ούτε τέτοιο. Είναι το γκολ που βάλανε σε συνεργασία Κρέσπο Βαρέλα. Α, στον Ατρόμητο. Ή Βαρέλα Κρέσπο, τώρα δεν στον Ατρόμητο μέσα, γκολ, στο Περιστέρι. Ναι, ναι. Που κάναν τρίπλα και έδωσε πάσα και τριγωνάκια. Το βάλει ο Κρέσπο, νομίζω. Ναι, στο Περιστέρι, στο Περιστέρι. Με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, ναι. Εκείνο το γκολ, εμένα μου άρεσε γιατί. Γιατί φαίνονταν ότι αυτή η ομάδα ήρθε να τα πάρει όλα. Δηλαδή, σωστό. Όλα θα τη έβγαινε. Σωστό, σωστό. Έδειξε πράγματα. Ό,τι και να κάναμε. Έτσι. Καταλαβες. Έγινε, Μανώλη! Σε χαιρετώ! Περίμενε, Κωστή, μισό λεπτό. Ναι. Περίμενε, ένα λεπτό. Mm. Και τον γκολ του Βιερίνια με τον Γαβρο, εκεί ήταν στη φωτοβολίδα. Ναι. Που ήμουν και εκεί στο γήπεδο, δηλαδή. Πέρσι στο double, ναι, ναι, ναι. Και εκεί, ναι, και εκεί. Ναι, ναι. Στο ξεκίνημα. Γεια σας, από το ξεκίνημα. Δείχνεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις. Αυτό, από την αρχή. Είδες, Κωστή, βρήκα και το αυριανό quiz. Δεν νομίζω ότι θα περπατήσει αυτό το quiz, να ξέρεις. Ποιο είναι το καλύτερο που φάγαμε, άστο. Καταστροφή. Γεια σου, Τσουκλίνα, φιλιά, φιλιά. Bye, bye. Πάμε τελευταία γραμμή, ναι. Πριν το διάλειμμα. Γεια σας! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Φιλάρετε μου, μήπως θέλεις να πάμε σε διάλειμμα για να ξαναπάρεις μετά για να έχουμε άνεση. Ε, για να μην σε... Αφήσω ανοιχτά απλά. Α, όπως θέλεις, όπως θέλεις, και αυτό γίνεται. Για να μην σε περιορίζω χρονικά, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Έτσι θα μας περιμένει. Σε ευχαριστούμε, φιλαρετέ μου, σε ευχαριστούμε. Θα πάμε λοιπόν στο διάλειμμα των 9.30 και επιστρέφουμε το ταχύτερο. Πάμε γρήγορα γρήγορα στις γραμμές, το φιλάρετο που είχε την καλοσύνη να μας περιμένει. Έλα, αδερφέ μου, έλα και σε ευχαριστούμε για την κατανόηση. 2310-287-888. Έχουμε άλλες τρεις γραμμές που περιμένουν. Πάμε στο φιλάρετο, έλα. Από κάτι που είναι λίγο περίεργο. Κάποιοι που έχουν τη γνώση, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, να δώσουν κάποιες οδηγίες για το πώς μπορεί κανείς να κινηθεί μέσα στο σπίτι για άσκηση. Σωστό. Είναι σημαντικό να μπορούμε να κάνουμε άσκηση και μέσα στο σπίτι. Ανοίγεις τα παράθυρα ό,τι μπορείς για να, να αερίζεται καλά ο χώρος, είναι σημαντικότατο. Και η άσκηση, θα πω μέσα από τη δικιά μου γνώση, έτυχε να γνωρίσω αρκετά καλά φυσικοθεραπευτές με ασκήσεις που κάνανε στη μητέρα μου και μέσα από αυτό λοιπόν υπάρχει ξεκούραστη άσκηση, ξαπλωμένος κανείς στο κρεβάτι. Μπορεί να στηρίξει τα πόδια του καλά, λυγίζοντας τα γόνατα και να κάνει τη λεγόμενη γέφυρα, δηλαδή να σηκώσει τα οπίσια εκεί που πάει, έτσι, γεφυράρα, Ρίο Αντίριο. Εγώ έχω ένα άλλο πρόγραμμα, αν έχεις τετράχρονο γιο, εκεί που είστε κάπου ας πούμε στο σαλόν του λες «Σε πιάσα, σε πιάσα τώρα, σε πιάσα!» και αρχίζει το κυνήγι. Έτσι. Κάποιοι κάνα προπόνηση με κότες, το θυμάσαι, που λέγανε «Πιάστε τις κότες». Στο Ρόκι ήταν, στο Ρόκι που τον έβαλε να κυνηγάει τις κότες. Νομίζω στο Ρόκι. Μπορεί. Σίγουρα είναι και αυτό καλό τρόπο. Αρκεί να βρει μια κότα ζωντανή. Σωστό και αυτό. Φιλάρετε μου, για πέσει συγκόλ που θυμάσαι. Θα πω και ένα ακόμα σε άσκηση. Είναι το πιο εύκολο όταν ακουμπάς τα χέρια σου είτε σε μια πόρτα είτε σε ένα τοίχο. Κάνεις ένα βήμα πίσω για να μπορεί να έχει λίγο κενό και να κάνεις τα push-ups. Αυτά που είναι του τοίχου ή της πόρτας. Μάλιστα. Είναι το πιο εύκολο πράγμα. Μάλιστα. Αυτό με την ανάποδη, την καμπύλη, να πούμε τη γέφυρα. Όχι, δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Γιατί πανεύκολο. Κοιτάς την πλάτη, δεν τη σηκώνεις την πλάτη. Αυτό που λες εσύ είναι το ζόρι. Αυτό είναι, έχεις κάτω την πλάτη και απλά σηκώνεις. Μόνο τα πόδια λες. Μόνο τα πόδια. Ναι, ναι. Γένα. Είναι μισή γέφυρα. Ψιλογένα. Ναι, ναι, μισή γέφυρα, πληρώνει μισά διόδια. Από και το τρίτο είναι η περιστροφή, διπλώνεις το ένα πόδι και το γόνατο ψηλά, έχεις απλωμένα τα χέρια επάνω, πίσω από το, πάνω από το κεφάλι και κάνεις την περιστροφή, το γόνατο, προσπαθείς να το ακουμπήσεις στο κρεβάτι από την
μεριά που είναι απλωμένο το πόδι. Τέλεια. Δηλαδή ένα πόδι το έχει λεγισμένο, το άλλο το έχει ίσιο και το γόνατο προσπαθείς να το κουμπίσεις στο στρώμα. Είναι η περιστροφή, αυτό βοηθάει πολύ στο... Μπράβο ρε φιλάρετε. Τέλος πάντων, γκολ. Αυτό που θα πω είναι οι πανηγυρισμοί για μένα. Είναι πολύ ιδιαίτερη και πραγματικά... Άλλη εκπομπή, άλλη εκπομπή αυτή. Αφιερωμένη μόνο σε πανηγυρισμούς. Είπατε τώρα, τους είπατε, είναι αυτό που έγινε το μοναδικό με τον Μουσλίμοβιτς, που πραγματικά δεν έχει προηγούμενο να βάλει τη φανέλα και να σηκώσει ένας άνθρωπος που ήταν ξένος για τον ΠΑΟΚ και ήταν τόσο πολύ ΠΑΟΚ. Όχι μόνο ξένος και μουσουλμάνος, έτσι. Ακριβώς. Το ξεχνάμε αυτό, επειδή λέμε πολλές φορές για τη διαφορετικότητα, τι πιστεύει ο καθένας. Και ακόμα και τώρα όταν μιλάει για τον ΠΑΟΚ, φιλέ, κλαίει, δεν μπορεί όμως λίγο, μην ξέρεις. Και φυσικά τα δάκρυα και του Βαρέλα όταν αγκάλιασε... Α, το παιδί του εκεί, βέβαια, βέβαια. Και φυσικά τον Γκαρσία που πραγματικά ήταν μοναδικό και αυτό που έγινε. Η σύμπτωση των πραγμάτων, δηλαδή αυτό το ζουμουσού που λέμε, πόσο τεράστιες στιγμές τεράστιες υπάρχουν μέσα στη ζωή μας. Τεράστιες. Τεράστιες. Σε ευχαριστούμε. Το κάρφωμα του ποδιού του Βιερίνια στην πινακίδα και αυτό μένει πάντα ξέρετε. Αυτό και αυτό. Στον κόρ στον τελικό. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου φιλάρετέ μου. Τα λέμε το μεσημέρι, ερχόμαστε και 2-3 εδώ. Πάμε, ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σου Κωστή. Καλώς το παιδί. Τι γίνεται. Καλώς τον. Κωστή. Έλα Στέλια. Στέλιος είσαι. Ναι. Απλά μιλάω σε κάτι γιατί κοιμούνται να... Όχι, μην ξυπνήσουμε τον κόσμο, όχι, μην ξυπνήσουμε τον κόσμο. Όχι. Ακούς. Ναι. Εγώ το 97 όταν έχει βάλει τον κόλο Βρίζας, ήμουν στο παλιό μου το μαγαζί που ήταν δίπλα σε δρόμο ρε παιδί μου και πες το έπνευσε αυτά τώρα Κωστή, ήταν γεμάτο μπουκάλια το τραπέζι. Πώς με φώτισε ο Θεός και έμασα τα περισσότερα. Όταν μπήκε τον κόλο φίλου τα γυαλιά φτάσαν μέχρι απέναντι. Δηλαδή μαζεύαμε τα γυαλιά μετά από το δρόμο. Ήτανε τέτοιο το ξέσπασμα του κόσμου εκεί στο μαγαζί που ήμασταν εξής, δεν έμεινε τίποτα λαμπόγια όλα τα πάντα, τα σπάσαν όλα ρε φίλε. Δηλαδή ήταν και το γκολ ότι σε μια χρονική πορεία τότε το 97 που δεν είχε πολλές επιτυχίες η ομάδα και ήταν ο κόσμος δηλαδή... Τρέλα. Πολύ σημαντικό το γκολ και δεν το ξεχάσει κανένας. Ξέσπασμα. Και ένα γκολ ακόμα που δεν θα είχε τόσο μεγάλη, δεν είχε καμιά πρόκληση, ήταν του Φαγκού του Φερέιρα μέσα στον Ολυμπιακό φίλο. Α, βέβαια. Και αυτό όπως το πιάνει το σουτ, τη σουτάρα στο γάμα. Το γεμάτο το σουτ στο γάμα. Και αυτό. Το γάμα πιστεύω πετάχτηκε πολλοί κόσμος φίλοι από τις καρέκλες, έγινε η Μαγγελιώνα. Και αυτό. Καλά έκανες και το θυμήθηκες. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Και ένα ανέκδοτο με το κορονοϊό είναι μια κυρία μέσα στο σούπερ μάρκετ, κάνει τα ψώνια τη. Την έρχεται να φτερνιστεί, σφίγγεται, τη φεύγει μια πορδί. Τη κοιτάει ένας παππούς δίπλα και τη λέει καλά που δεν φερνίστηκες. Φιλιά. Γεια Στελάρα. Γεια Στελάρα. 23-10-287-888. Περίμενε γιατί το βρήκα. Εδώ είμαστε. Πάμε στις γραμμές. Όχι, πέσαμε. 23-10-287-888. Έχω δύο ηχητικά ακόμα. Συζητάμε σήμερα πηγαίνοντας προς το τελείωμα. Ποιο γκολ είναι αυτό το οποίο σας σημάδεψε, αυτό 1-0 θα μου πείτε βεβαίως, δεκτό, δεν το συζητάω. Εδώ έχουμε επίσης αυτό που έλεγε πριν. Την νόου ενέτσελέγερε, ερώρε φοκούτα δέλα από δελα ουί. Περέιρα, που έτσι ρεγκουλαμεντάρε, γκολ μαγνίφικ. Μαρκάτε Περέιρα, 2-1 πέτρου ΠΑΟΚ, διμιούτουλ 49. Και γκολουρ βεδεύ άστες. Γκολάρα, γεμάτο, αριστερό. Σπουδαίο διπλό με τον γκολ του Φακούντο. Λοιπόν, επίσης εδώ το γκολ το οποίο μετά οδήγησε στην κλωτσιά στην πινακίδα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-0 στο 64. Αυτό έρχομαι τώρα στη γραμμή. Έρχομαι τώρα αμέσως στις γραμμές. Μισό δευτερόλεπτο. Εδώ τελικός 2018. Σφυρίζει ο Μπορμπαλάν. Εκτελεί ο Βιερίνια. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Τρέλα. Με τον Αντρέ Βιερίνια, ο αρχηγός ξέσπασμα στο 65. Στο 65 κάνει όλη τη διαδρομή στην πινακίδα και έρχεται αυτή η κλωτσιά που είναι μια κλωτσιά ξέσπασμα. Εδώ βλέπετε την αντίδρασή του. Πολλών ετών. Ενώ ο Μπορμπαλάν ετοιμάζεται να τον τιμωρήσει με την κίτρινη κάρτα. Κοίτα τι βρήκε να πει ο άνθρωπος. Εκείνη τη στιγμή ετοιμάζεται να τον τιμωρήσει με την κίτρινη κάρτα. Αυτό βρήκε να πει. Πάμε στις γραμμές. Μου γράφει
ο Δήμος. Κωστή, εγώ τέτοιο μάτς μου έμεινε. ΠΑΟΚ Σπαρτάκ 3-2 αυτή η ανατροπάρα και η πιο κακαλούχα. Βέβαια, βέβαια. Εγώ το θυμάμαι αυτό γιατί είναι 8-8 του 18. Προηγούνται 2-0 στο, μέχρι το 15-16 της Σπαρτάκ και μετά Πρίγιοβιτς, Λιμνιός και Πέλκας, τρομερή ανατροπή. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, ναι. Γεια καλημέρα σας. Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς τον, καλώς τον. Τι γίνεται, σε ακούμε. Όλα καλά, όλα καλά. Όλα, δόξα τω Θεώ, προχωράμε με αισιοδοξία. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, τα ακούω συνέχεια πρώτη φορά. Τελευταία για αυτή την εκπομπή, γιατί σε λίγο κλείνεις, όχι τίποτα άλλο. Το όνομά σου. Λοιπόν, σχετικά με τα γκολ, τα πιο βασικά τα έχετε πει, θα πω εγώ τα προσωπικά δικά μου, εγώ είμαι το 68 γεννηθής. Μάλιστα, το όνομά σου, το όνομά σου. Γιάννης. Γιάννης, μάλιστα. Κοντά είμαστε. 68. Ναι. Ήταν η πρώτη μου εκδρομή εκτός έδρας, ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα, πιτσιρίκος πολύ. Το είχε βάλει ο Σίγκας το 88. Θωμάς Σίγκας. Ήταν το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Θωμάς Σίγκας, μάλιστα. Πιτσιρικά ναι, ήταν με κεφαλιά η σοφάρι. Ήταν η χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα το 85, αν θυμάμαι καλά. Άρα ήσουν ατίσουνα, ούτε. Πόσο χρονών. 16 χρονών, ναι, 17. Ναι, ναι. Και μάλιστα. Το σιδίασε αυτό γιατί πήραμε την ισοπαλία. Ήταν πολύ βασικό γιατί στη μετέπειτα πορεία πήραμε τον τίτλο. Ναι. Και το σιδίασε έτσι που έχει μείνει με στο μυαλό γιατί για να φύγουμε από το γήπεδο κάναμε την έξοδο του Μεσολογίου. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ήμασταν 400-500 άτομα, μπήκαμε στο χόρτο, χαμός. Στο μετάπιτα, απ' έξω μας περιμένανε στο άλσος και από πίσω τα μάτ βαρούσανε. Ναι, 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 ναι. Φύγετε να πάμε σπίτια μας, ναι, ξέρεις, ναι, ναι. Τέτοια πράγματα τότε. Έχει μείνει αυτό στην ιστορία. Έχει μείνει. Και ένα άλλο που μου έχει μείνει από τα γκολ που έχω έτσι βαθιά στο μυαλό μου, αν και σου είπα πάλι τα πιο σημαντικά τα έχετε πει ήδη, ήταν του Κωστίκου με το ανάποδο ψαλίδι που λιποθύμησε. Ναι, βεβαίως, λιποθυμάει. Και αυτό υπάρχει, και αυτό υπάρχει, θα το βρω. Και αυτό υπάρχει. Να βάλω και ένα εμβόλυμο μπασκετικό. Άλλο θέμα τώρα. Πήγε κατευθείαν το μυαλό σου, το κατάλαβες, Ναντ Παρκέ, εγώ θα πω, φίλε. Προσέξτε. Εγώ θα πω, φιλαράκι, εγώ θα πω πέτζα στο Γιάνκοβιτς. Το τελευταίο δευτερόλεπτο. Τρίποντο και γεια. Και αυτό υπάρχει σε φωτογραφία που τον έχει πιάσει ο φωτογράφος πίσω ακριβώς. Αν έχετε μπει σε πολλά προποτζίδικα, είναι ακριβώς ο φωτογράφος, τον έχει πιάσει ακριβώς από εκεί που έχει σηκωθεί για το τρίποντο, έτσι. Τρίποντο και γεια σας! Ευχαριστώ πολύ! Εκείνο ήταν τρίποντο και σχόλες ο γάμος! Την καλημέρα μου, Κωστή, καλή συνέχεια! Να σε καλά, Γιάννη! Να σε καλά, πάμε παρακάτω! Ναι, καλημέρα σας! Καλημέρα! Καλώς την, ναι! Καλώς την! Γεια σου, κλειό μου! Τι κάνεις! Τι κάνετε! Καλά, πώς καλά! Είσαστε! Εδώ! Κανονικά, ζου μου ζου! Δεν μασάμε τίποτα! Καλά κάνετε! Προχωράμε, προχωράμε με αισιοδοξία και πίστη! Και εγώ είμαι μέσα στο σπίτι! Με το παιδί μου, έτσι. Αποξενωμένη από άλλους. Να κάνουμε. Το μόνο που με πειράζει είναι ότι δεν μπορώ να δω το εγγόνι μου. Δεν σου έχουν βάλει κανένα Skype, κανένα τέτοιο, καμιά βιντεοκλήση. Ναι, βέβαια. Εντάξει, αυτά. Αυτά, τι να κάνουμε. Εγώ τα μπερδεύω, γίνεται. Παίρνω μετά τηλέφωνο. Ελάτε να μου το κάνετε ξανά. Ωραίο. Εντάξει, είναι ένα τρόπο λοιπόν. Και αυτό τι να κάνουμε. Είναι ένα μέτρο. Τι να κάνουμε. Εντάξει, θα βγούμε για 5-10 λεπτά ίσα-ίσα για το ζώο να το βγάλω λίγο και ξανά μέσα. Εντάξει, εντάξει. Κουράγιο. Θα το περάσουμε κι αυτό. Αυτό δεν είναι τίποτε σε αυτά που περάσαμε ορισμένοι. Αυτό είναι πτέσμα. Πτέσμα. Εντάξει. Μέσα, λίγο παραπάνω μέσα και όλα θα τα κανονίσουμε, όλα θα τα τακτοποιήσουμε. Όλα, όλα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ θα θυμηθώ όταν έφερα τον πατέρα μου, Θεός χωρέστονε, να δει το παιχνίδι με την Παναχαϊκή μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Ναι. Και να βλέπω ένα Μπαρμπαγιάννη στο τέλος του παιχνιδιού να κάθεται και να κλαίει σαν μωρό γιατί χάσαμε εκείνο το 5-3. Ναι. Είναι πολύ θλιβερό για εκείνον τον άνθρωπο. Μια φορά ήρθε από το χωριό για να πάει στο γήπεδο για εκείνο. Ναι. Το παιχνίδι. Από τις πιο στενάχωρες, μεγάλη από εμάς, γιατί εμείς... Ναι, αλλά οι πιο μεγάλοι το αναφέρουν σαν την πιο, ας πούμε, μια από τις πιο... στενάχωρες μέρες, γιατί είναι τεράστια επίκρα. Τεράστια επίκρα. Ναι. Και θυμάμαι εμείς τότε για πρώτη φορά ήταν ένα χρόνο πριν
είχα δελτίο στον ΠΑΟΚ στο Στίβο. Και από τότε έγινε ο πατέρας μου ΠΑΟΚτσής. Έτσι, η καλύτερη μου στιγμή για τον γκολ ήταν όταν συγχωρέθηκε η μάνα του Γκαρσία, ναι, και ήρθε. Όχι μόνο ήρθε, την κίδεψε, έπαιξε, σκόραρε, ξέσπασε. Εκείνο, κόρνερ, φάουλ. Ναι, φάουλ, φάουλ, εκεί λίγο ήτανε, πιο μπροστά από το κόρνερ, ναι, ναι. Ναι. Συγκλονιστικό. Το θυμάμαι, εκείνο, τότε αυτά τα ζήσαμε, ήμασταν στον 103 τότε. Έτσι. Εγώ έχω αυτή τη στιγμή που τον αγκαλιάζει ο Μουσλίμοβιτς και τον σκουπίζει τα δάκρυα. Την έχω αυτή τη φωτογραφία στην ντουλάπα μου. Συγκλονιστική από τότε στιγμή. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγάπησα και ξέρεις. Ξέρω κλειό μου. Και αποτέλεσε και έμπνευση και, ναι, πηγή δύναμης. Έτσι για πήρε σένα και το σκυλάκι μου το όνομα Παυλίτος. Γεια σου κλειό μου, σε φιλώ, να σε γερή. Και ένα άλλο, ναι, ο Κοντρέρας μέσα στο γήπεδο του Άρη. Και αυτός, μία εβδομάδα πιο και αυτός, μετά. Και αυτός. Ναι, ναι. Ήταν ο ήρωας εκείνο το παιχνίδι, ναι, και τον αγκάλιασε ο Μουσλίμοβιτς μαζί με τον Γκαρσία. Ναι. Και αυτός είναι οι στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Έγινε, αλλά κλειό περισσότερο μου έμεινε του πατέρα μου η σκηνή του και πατέρα ακόμη με την Παναχαϊκή. Θυμάμαι. Ναι. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ κλειό μου, να είσαι λοιπόν, γερή. Λοιπόν, παιδιά, υπομονή, κουράγιο, όλα θα γίνουνε. Όλα θα φτιάξουμε. Όλα. Θέλει λίγο προσοχή, λίγο υπευθυνότητα από όλους μας. Και θα τα καταφέρουμε. Θα βγούμε δυνατοί από αυτό. Θα τα καταφέρουμε. Θα σε φιλώ, γεια σου κρυό μου. Να σε καλά. Να σκέφτεται ο κόσμος ότι υπάρχουν και χειρότερα. Έτσι. Τώρα με το να κλειστούμε ένα μήνα στο σπίτι, αυτό δεν πάθαμε και τίποτα. Έτσι. Σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια σου κρυό μου, γεια σου. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτές οι δύο γραμμές, ναι. Και τέλος. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Έλα, Άκη μου. Έλα. Μας πήρες μαζί. Έλα, φαινόμασταν χθες από εκεί πέρα που δουλεύεις. Πάμε. Δεν ξέρω γιατί. Ήσουν απέναντι. Στη ταράτσα, με τα ράτσα. Σε κοντινή ταράτσα εδώ. Είπαμε να την κάνουμε ταράτσα, όχι έτσι όμως. Για πες. Και ταράτσα την κάναμε και ταράτσα είμαστε. Έλα. Πες μου, Άκη, πες μου. Έτσι, λοιπόν, επιγραμματικά. Ναι. Εντάξει, κάναμε ένα μικρό ψάρια. Από εκεί που διαφημίζεις, λοιπόν, ναι, πάμε παρακάτω. Το γκολ του Φακούντο που είπες είναι για μένα που ήμουν εκεί μέσα 0-1-1-1 1-2. Το 1-2 έτσουξε πάρα πολύ. Τρομερή γκολάρα. Ναι, το γκολ ήταν τρομερό, ο αλλά Φανούρης. Τρομερά ήταν και τα μούτρα αυτών που ήταν εκεί πέρα. Ναι. Δεν μου λες, θα μας πεις κάτι για τον Παπαδημούλη, γιατί και εμείς έχουμε άτομα έξω. Με που, τρία καρότσια. Άσε με ρε φίλε τώρα. Άσε με, μη με φουντώνεις. Όχι, κοίταξε. Έχω κι εγώ άτομο εκεί πέρα, αλλά άμα έρθει εδώ θα κάτσει δύο εβδομάδες. Τρία μέσα καρότσια. Τέλος πάντων. Τρία καρότσια, δεν τον είδες. Τα καρότσια σε πείραξαν. Τα καρότσια. Τον αστυνομικό που τον έκανε υπάλληλο εκεί πέρα. Α, αυτό δεν το είδα. Για τα καρότσια, τη φωτογραφία δεν λες με τα τρία καρότσια. Ποιος κουβαλούσε τα καρότσια, εγώ. Α, δεν το είδα. Είχε βάλει και τον αστυνομικό και του κουβαλούσε τα καρότσια, ε. Μπράβο. Τέλεια. Καταλάβατε που ζούμε, ε. Τέλεια. Καταλάβατε πια. Γεια σου, Άκη, σε φιλό. Να σε καλά, πάμε τελευταίος. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, φιλέ. Κλείνεις, αδερφέ μου, κλείνεις εσύ το όνομά σου. Διαμαντής. Έλα, ρε, Διαμαντή. Με σένα κλείνουμε σήμερα. Με σένα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Κάθε γκολ και κάθε νίκη είχε την ιδιαίτερη στιγμή, ήταν ιδιαίτερη στιγμή για όλους μας. Αλλά νομίζω, παιδιά, ότι ο περσινός τελικός, ο προπερσινός δηλαδή, μετά την κλοπή του αιώνα, ναι, ήταν κάτι το. Πώς να το πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ήταν. Θεία δίκη. Αυτό είναι μας, όλη την πίκρα μας, ναι, όλη την. Όλο αυτό την αγανάκτησή μας. Αυτός ο τελικός ήταν κάτι, έπρεπε να αποδείξουμε κάτι. Αυτό ήταν το. Κάρμα. Το κάρμα, η θεία δίκη, η δικαίωση. Το αποκορύφωμα νομίζω της νίκης. Το αποκορύφωμα της νίκης και της τέλειας έσυζης ήταν αυτός ο τελικός. Έτσι. Και τον γκολ του Μουσλίμοβιτς, παιδιά. Γιατί δεν ξέρω τι, για ποιο λόγο, αλλά νομίζω ότι εκείνο το ήταν σαν να κάναμε αλώσει σαν να της πόλης. Ακριβώς. Ήταν τα σημαντικότερα. Ακριβώς. Γεγονότα. Με αυτό μπήκα, Διαμαντή, με αυτό θα φύγω. Για πολλούς λόγους και οι πιο πολλοί και στα μηνύματά σας που δεν προλάβαμε τίποτα με τις γραμμές, αυτό εδώ ακριβώς, αυτή εδώ στιγμή,
Ήτανε που για έναν φοβερό λόγο διαμαντή έχει μείνει η περιγραφή του Άραβα. Έτσι. Με αυτό θα φύγουμε. Γεια σας, παιδιά. Να σου καλά, διαμαντή, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Έτσι. Έτσι θα φύγουμε. Σας ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Έτσι θα συνεχίσουμε όλες αυτές τις εβδομάδες δύσκολες μαζί. Εμείς μαζί για μια ζωή. Και στα εύκολα και στα δύσκολα. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης. Θα τα πούμε εμείς στις 2. Σας φιλώ γλυκά. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye.